Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή που θα έχει μεν πολιτικό, αλλά θα έχει και εκείνους τους οποίους αφορά όλα αυτά που κάνει ο συγκεκριμένος πολιτικός, και εν προκειμένου η συγκεκριμένη πολιτικός, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, που είναι απόψε η καλεσμένη των αντιθέσεων. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Δέκη. Και σε αυτή την εκπομπή, αυτή τη φορά, το ρόλο του εντός εισαγωγικών ανακριτή δεν θα τον κάνω εγώ, θα τον κάνουν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται η πολιτική που ασκείται στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή οι μαθητές και οι φοιτητές. Έχουμε λοιπόν φωνάξει εδώ 5 μαθητές και φοιτητές που επί της ουσίας αυτοί θα συνομιλήσουν με την Υπουργό Παιδείας, θα πούνε τις εντυπώσεις τους, θα πούνε την καθημερινότητά τους έτσι όπως τη βιώνουν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, ποια είναι τα κακώς κείμενα, ποια είναι τα καλά της δημόσιας εκπαίδευσης, τι μπορεί να αλλάξει, τι προτάσεις έχουν, τι απόψεις έχουν, τι θέσεις έχουν, πώς θα δουν και πώς βλέπουν καλύτερα το Πανεπιστήμιο και το Λύκειο του σήμερα, αλλά και του αύριο. Λοιπόν, για να μας βοηθήσουν σε αυτή την εκπομπή, που νομίζω ότι θα είναι και ζωντανή και ζωηρή και θα είναι και γιωμένη στην πραγματικότητα, και φιλοδοξούμε να μην είναι και ξύλινη, να είναι μια εκπομπή με πραγματικούς ανθρώπους και ανθρώπους που βιώνουν την καθημερινότητά τους. Από δεξιά μου, να καλησπερίσω τον Θωμά Γεωργίου, είναι μαθητής της Τρίτης Λυκείου. Καλώς ήρθες, Θωμά. Δίπλα του ακριβώς είναι η Δήμητρα Μπίτζα, σωστά, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου. Καλησπέρα, Δήμητρα, και σε σένα. Και δίπλα ο Σταμάτης Ψαρός, φοιτητής στο μαθηματικό. Μάλιστα. Σωστά, ωραία. Δίπλα στην Υπουργό Παιδείας, η Ανδριάννα Ρούτσι, είναι φοιτήτρια στο οικονομικό, στην ΑΣΟΕ, που έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα, θα μας τα πεις και από πρώτο χέρι. Και δίπλα η Σπυριδούλα Ζουπάνου, που είναι στη Φιλοσοφική. Καλησπέρα. Σωστά. Ναι. Καλησπέρα και σε ένα Σπυριδούλα. Και βεβαίως μαζί μας η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Τώρα, τα παιδιά σε 2-3 λεπτά, αφού η κυρία Κεραμέως κάνει ένα πολύ μικρό μίνι απολογισμό, να το πω έτσι, για να δούμε μετά αν και τα παιδιά συμφωνούν με αυτόν τον απολογισμό, αν αυτά που έγιναν τους 6 μήνες έχουν κάποια ουσία, έχουν κάποιο νόημα ή έχουν κάποιο αποτύπωμα. Δηλαδή, αν το εισπράττουν, αν εισπράττουν κάποια από αυτά, θα πούμε 2 πράγματα στην αρχή και μετά θα πάμε και θα δώσω το λόγο και θα πω γιατί θα δώσω το λόγο πρώτο στο Θωμά. Γιατί πριν από 2-3 μέρες βγήκε μια ανακοίνωση από τον πρώην Υπουργό Παιδείας για αυτή την περίφημη θεματική εβδομάδα που την καταργείται, όπως λέει, και που έχει μαθήματα μέσα όπως είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και πολλά άλλα πράγματα. Και παίρνω την αφορμή γιατί νωρίτερα που μιλούσαμε με τον Θωμά μου είπε ότι είμαι Τρίτη Λυκείου και μέχρι τώρα κανένας δεν μου είπε πώς θα πρέπει με ένα σοβαρό τρόπο να φτιάξω το μηχανογραφικό μου. Άρα δεν υπάρχει μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το κάνω περίπου αποτύχει ή, πας περιπτώσει, κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου που μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό τον μικρό, μίνι, πολύ σύντομο απολογισμό του εξαμήνου και μετά να πάμε σιγά σιγά να σας περιλάβουν και να σας παραλάβουν οι μαθητές και οι φοιτητές. Καλησπέρα, κύριε Τάκη. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω εν είδη εισαγωγής πόσο πολύ χαίρομαι για την απόψινή συζήτηση. Νομίζω και πρέπει να είναι η πρώτη συζήτηση στην τηλεόραση, εσείς και παιδιά μαζί. Και το λέω γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι συνήθως εστιάζουμε σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, με ακαδημαϊκούς, με λειτουργούς της εκπαίδευσης, οι οποίες συζητήσεις φυσικά και έχουν μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Πλην όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είναι οι τελικοί ωφελούμενοι όλων των πολιτικών μας και όλων των προσπαθειών μας. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα, παιδιά, που σήμερα θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να ασκήσετε σκληρή κριτική, να ακούσω τις προτάσεις σας. Και πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν, όποτε έχω συνομιλήσει με συνομιλίκους σας, αυτό έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες και έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε. Άλλωστε, και εγώ είπα στα παιδιά, 2 πράγματα δεν θέλω. Ούτε να τις χαριστείτε, ούτε να κάνουμε την αγιογραφία της Κεραμέως. Αυτό δεν θα γίνει σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, οπότε θα πάμε δυναμικά. Λοιπόν, να πω, κύριε Τάκη, εν είδη έτσι ενός σύντομου απολογισμού για τους πρώτους 6 μήνες. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσαμε, όπως λέγαμε και προεκλογικά, από κάτω προς τα πάνω. Τι είναι από κάτω προς τα πάνω? Πρώτο μέλημά μας ήταν πώς θα εφαρμόσουμε το υποχρεωτικό δίχρονο νηπιαγωγείο από τα 4. Ήταν πραγματικό μέλημά μας, είχαμε μεγάλες δυσκολίες στην αρχή, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 71% των προνηπίων της χώρας, αυτών δηλαδή που είναι των νηπίων που είναι 4 ετών, πλέον φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Προχωρήσαμε. Η εκπαίδευση είχε πολύ σημαντικά κενά. Για πρώτη φορά στην ιστορία γίνονται μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή.
η ειδική αγωγή είναι ένας κλάδος στον οποίο το 70% βαζόταν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Προχωρήσαμε σε διορισμούς στη γενική εκπαίδευση. Και εκεί τεράστια τα κενά, και εκεί είχε μεγάλες, αν θέλετε, ανάγκες η εκπαίδευση, και εκεί προχωρήσαμε. Ξεκινήσαμε ήδη να μορφώνουμε τα προγράμματα σπουδών από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Να εμπλουτίζουμε τα προγράμματα σπουδών. Να εστιάζουμε στις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες. Τι εννοώ ήπιες δεξιότητες? Κριτική σκέψη, ομαδική δουλειά, συνεργατικότητα, διαθεματική προσέγγιση. Θα μας πούνε και εδώ τα παιδιά. Uh-huh. Αναφορικά, για παράδειγμα, την παγαλία, η αποστήθηση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πώς σκοπεύουμε να το αλλάξουμε? Ήδη μελετάμε κάποιες προτάσεις αναφορικά με το πολλαπλό βιβλίο. Τι θα πει πολλαπλό βιβλίο? Να έχει ο μαθητής να συνδυάσει από πολλές πηγές, αντί να κάνει μόνο να καλύπτει συγκεκριμένες σελίδες ενός και μόνου βιβλίου. Δώσαμε μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στα σχολεία. Παράδειγμα, σχολικές εκδρομές. Πλέον αποφασίζει στο δημοτικό μόνο το σχολείο. Δεν χρειάζονται εγκρίσεις επί εγκρίσεων για να πάει ένα σχολείο μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στη χώρα το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, για να μπορούν τα παιδιά να παίρνουν μέσα στο σχολείο αυτό το πιστοποιητικό που είναι τόσο σημαντικό για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Ενισχύσαμε ήδη πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Εξοπλίσαμε γρηγορότερο ίντερνετ όλα τα σχολεία της χώρας. Στην επαγγελματική εκπαίδευση, επιλύσαμε χρόνια ζητήματα που αφορούν στα δημόσια ΙΕΚ και στα κέντρα διαβίου μάθησης, στα πανεπιστήμια. Αποκαταστήσαμε το άσυλο στην πραγματική του έννοια. Δηλαδή, ελευθερία έρευνας, διδασκαλίας, ελευθερία έκφρασης, χωρίς να φοβάται κανείς ότι λίγα μέτρα παρακάτω θα του επιτεθεί κάποιος για αυτά που είπε, για αυτά που εξέφρασε. Καταργήσαμε δηλαδή το άσυλο της βίας και της ανομίας. Απελευθερώσαμε την έρευνα από τις γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Θα έχετε ακούσει όσοι στο Πανεπιστήμιο τους λεγόμενους λογαριασμούς ΕΛΚΕ, που είναι λογαριασμοί έρευνας, βάσει των οποίων, για παράδειγμα, ένα πανεπιστήμιο καλεί έναν ξένο ερευνητή, έναν ξένο καθηγητή να έρθει να μιλήσει στους φοιτητές. Έως σήμερα, για να το κάνει αυτό, έπρεπε να περάσει και να υιοθετήσουν σειρά αποφάσεων, αποφάσεις επί αποφάσεων, επί αποφάσεων, για μήνες ολόκληρους. Ναι. Όλα αυτά απλοποιήθηκαν. Απελευθερώσαμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Δώσαμε μεγαλύτερη αυτονομία στα πανεπιστήμια να αποφασίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια προς όφελος των φοιτητών. Εξασφαλίσαμε περισσότερα χρήματα για τα πανεπιστήμια. Πρόσθετα 22 εκατομμύρια ευρώ μόνο την εποχή της διακυβέρνησης της δικής μας στους 6 αυτούς μήνες. Ανοίγουμε τα πανεπιστήμια στον κόσμο. Τέλος Μαρτίου έρχονται στη χώρα μας κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία ενδιαφέρονται για συνεργασίες με τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό έχει να κάνει με τη που είχατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει με μια σειρά συναντήσεων. Είπατε, ναι. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα, κύριε Τάκη. Να λέει ότι ενδιαφέρονται πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής. Θα τα πούμε και αναλυτικά, φαντάζομαι αυτά. Αλλά το τονίζω, ναι, γιατί εκτός αυτού, και εδώ έχουμε και δύο φοιτητές του ΕΚΠΑ, εκτός αυτού το ΕΚΠΑ έχει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό στην ιστορία της χώρας. Πλέον θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα έρθουν να μάθουν κλασικά γράμματα στην Ελλάδα. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, ψηφίσαμε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο, το οποίο συνδέει μέρος κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση. Αυτό είναι από τα πολύ καλά. Συνδέουμε δηλαδή, βάζουμε κριτήρια ποιότητας, απλά για να έχετε μία εικόνα. Έως ότου ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας μπορούσε να αποφασίσει, όπως έκρινε, τελείως αυθαίρετα, το πόσα χρήματα θα πάρει το ΕΚΠΑ, το ΟΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ και το καθεξής. Ωραία. Αυθαίρετα. Λοιπόν. Εμείς λέμε αντικειμενικά κριτήρια κατά 80% και κατά 20% κριτήρια ποιότητας. Ωραία. Όλα αυτά θα τα βρούμε μέσα στη συζήτηση. Τώρα, ξεκινάω από τον Θωμά. Και θέλω, Θωμά, και στην Υπουργό και σε όσους μας βλέπουν, να πεις αυτό που μου πες και εμένα όταν συζητήσαμε, δηλαδή ότι είσαι τρίτη ηλικίου, ότι πρέπει να κάνεις το μηχανογραφικό σου σε λίγους μήνες. Και καμία καθοδήγηση μέχρι τώρα, τουλάχιστον από πλευρά σχολείου, πώς θα πρέπει να το κάνεις, τι θα πρέπει να σκεφτείς, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν θα πρέπει να κολλήσουμε σε αυτό το κλασικό γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος για να έχουμε μια κοινωνική καταξίωση και πάει λέγοντας. Ακούμε. Όπως είπατε, είμαι μαθητής τρίτης λυκείου και σε λίγους μήνες θα κληθώ να κάνω το μηχανογραφικό μου. Σε αυτό το μηχανογραφικό θα πρέπει να δηλώσω κάποια σχολή. Θα πρέπει να επιλέξω τι θα σπουδάσω, έτσι ώστε να το κάνω και σαν επάγγελμα στο μέλλον. Θέλω να ρωτήσω όμως ότι πώς γίνεται εγώ να επιλέξω ποια σχολή θα ακολουθήσω, τι θα, σε πού θα φοιτήσω, εάν δεν έχω κάνει από την πρώτη γυμνασίου και μετά ούτε μία μαθητική ώρα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Επαγγελματικού προσανατολισμού όμως, όχι από έναν καθηγητή ο οποίος μπορεί να κάνει μαθηματικά ή από έναν μαθηγητή ο οποίος μπορεί να κάνει γλώσσα ή κάτι τέτοιο. Από έναν επαγγελματία, από έναν του οποίου θα του κάνω μία ερώτηση πάνω στο επάγγελμα και θα μου απαντήσει, θα μπορεί να μου λύσει κάθε λεπτομέρεια. Ναι, το θέμα είναι να σε βοηθήσει και όχι απλά να χαθεί η ώρα. Ακριβώς. Να πάει τζάμπα η ώρα. Τώρα, εκτός από το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, που φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα που θέτεις, τι άλλα μαθήματα θεωρείς ότι θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο λύκειο? Και το ρωτώ γιατί, θα σου πω γιατί το ρωτώ. Γιατί τώρα θα μας απαντήσει ο Υπουργός. Πριν υπάρχει μια ανακοίνωση προχθεσινή, πριν από λίγες μέρες, του κυρίου Γαβρόγλου για αυτή την περίφημη θεματική εβδομάδα, όπου συζητούν θέματα όπως η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, οι έμφυλες ταυτότητες και όλα αυτά. Ενδεχομένως μπορεί να μπει και η κυκλοφοριακή αγωγή, μπορεί να μπει και η σεξουαλική αγωγή, μπορεί να μπει και θέματα που έχουν με το κάπνισμα. Εσύ από την εμπειρία που έχεις αυτά τα χρόνια, τα τρία του γυμνασίου και τα τρία του λυκείου, πώς θεωρείς ότι πρέπει να εμπλουτιστεί μια σύγχρονη εκπαίδευση σε ένα ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά τα μαθήματα που θέσατε, όπως θέλω να προσθέσω και εγώ και την οικολογική συνείδηση, δηλαδή την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Καθώς ζούμε στην κλιματική αλλαγή, ζούμε σε ένα φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα λοιπά. Θα ρωτήσω τώρα, επειδή το είπες αυτό, έχει ζηλέψει κανένας και καμία από εσάς στην Κρέτα? Θα ήθελε δηλαδή να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? Προφανώς. Προφανώς. Ναι, Ανδριάννα, βλέπω είσαι στα βήματα. Η Ανδριάννα μόνο, κανείς άλλο? Κι εγώ. Και ο Θωμάς. Λοιπόν, άρα είστε οι πιο οικολόγοι της παρέας, να το πω έτσι. Άρα, μαθήματα οικολογικής συνείδησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, καλά, το κυκλοφοριακής αγωγής, το σεξουαλική αγωγή, λέμε, ναι. Σεξουαλική αγωγή, απαραίτητο. 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 Και θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε δικαιώματα, έμφυλες ταυτότητες, επιλογή του καθενός, τη σεξουαλική του ταυτότητα κλπ. Προφανώς η σεξουαλική ταυτότητα. Να μαθαίνουμε στο σχολείο ότι πρέπει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Επίσης, είπατε για την κυκλοφοριακή αγωγή. Κάθε μέρα ακούμε ότι για δυστυχήματα, ακούμε για νέους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους άδικα. Επειδή από το νηπιαγωγείο, όπως είπατε και εσείς πριν για το νηπιαγωγείο, είναι απαραίτητο τα παιδιά να αποκτούν μια οδηγική συμπεριφορά σωστή, να μαθαίνουν τα σήματα, να καταλαβαίνουν ότι όποιοι οδηγούν είναι εν δυνάμει δολοφόνοι, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, με βάση αυτά που λέει ο Θωμάς. Γιατί θα πρέπει να πλακωνόμαστε επί μήνες και να φεύγουν υπουργοί και να παρεμβαίνει η Ιερά Σύνοδος και δεν ξέρω τι άλλο για το μάθημα των θρησκευτικών και να μην υπάρχει μια αντιπαράθεση και μια αντιπαράθεση ουσίας για αυτά που είπε ο Θωμάς, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τη σεξουαλική αγωγή, για την αποδοχή του άλλου ασχέτως θρησκευτικής ή σεξουαλικής ταυτότητας, για την κυκλοφοριακή αγωγή, γιατί να μην γίνουμε ένα σύγχρονο σχολείο? Αυτό ακριβώς θα γίνουμε, κύριε Τάκη. Αυτό ακριβώς. έχουν ήδη μπει οι βάσεις. Με ρωτήσατε πριν για τη θεματική εβδομάδα. Αυτή καταργήθηκε, ήταν μόνο μία εβδομάδα το χρόνο. Εμείς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Τι λέει? Ότι όλες αυτές οι θεματικές που ανέφερε ο Θωμάς είναι τόσο σημαντικές που δεν πρέπει να γίνονται μόνο μία εβδομάδα το χρόνο. Πρέπει να γίνονται όλο το χρόνο και πρέπει να γίνονται από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο τουλάχιστον. Καλά, αυτό θα ήταν το ιδεατό. Αυτό ξεκινάει όμως αυτό το Σεπτέμβριο, κύριε Τάκη. Άρα, τι μαθήματα ξεκινάει καινούργια θα μπουν? Πιλωτικά σε μεγάλο αριθμό σχολείων στη χώρα θεματικές που αφορούν σεξουαλική αγωγή, βεβαίως και πρωτίστως. Επιχειρηματικότητα. Από δημοτικό ή από γυμνάσιο? Η κάθε θεματική έχει παιδαγωγικά κριτήρια ανάλογα με την ηλικία. Εθελοντισμός. Η σημασία του εθελοντισμού και το να προσφέρει σε ένα κοινωνικό σύνολο. Επιχειρηματικότητα. Προγράμματα όπως αυτά που κάνει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, εικονικές επιχειρήσεις και το καθεξής. Υγιεινή διατροφή. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι πρώτη στην παιδική παχυσαρκία. Αυτά θα είναι κλιματική αλλαγή. Που θα αντικαταστήσουν κάποια άλλα, θα είναι πρόσθετα, θα είναι με επιπλέον ώρες. Πώς θα χωρέσουν όλα αυτά? Θα ανακοινωθούν όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες. Καλά, πείτε μας και κάτι απόψε. Δεν θέλουμε να ανακοινωθούν, γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά όμως είναι ότι πλέον αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα.
και ξεκινάνε ανάλογα προφανώς με την ηλικία του κάθε μαθητή, αλλά ξεκινάνε από τον νηπιαγωγείο αυτές τις θεματικές. Και προσθέτω, οδηγική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική συνείδηση, σεβασμός στον άλλον, σεβασμός επίσης στους μετανάστες που είναι στη χώρα μας. Άρα όλα αυτά γιατί, θεωρούμε το σχολείο του μέλλοντος, το σύγχρονο σχολείο, δεν πρέπει μόνο να αποσκοπεί στο να μάθει τα παιδιά γράμματα με την κλασική έννοια του όρου, πρέπει να τους μάθει πώς θα συμπεριφέρονται καλύτερα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Πώς θα βγουν πιο σφαιρικά διαμορφωμένες προσωπικότητες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου επιτρέπεται. Ξεκινάνε λοιπόν αυτές τις νέες θεματικές, το υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα, σε όλες αυτές τις τάξεις. Και να προσθέσω και το εξής. Επειδή πολύ σωστά ο Θωμάς αναφέρθηκε στην ανάγκη που έχουν τα νέα παιδιά για μια καθοδήγηση αναφορικά με το επάγγελμα. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η χώρα μας σήμερα είναι το κενό μεταξύ, το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Εισάγεται λοιπόν και υποχρεωτικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στην τρίτη γυμνασίου, προκειμένου να προσέξετε από ανθρώπους όμως. Από κανονικούς καθηγητές που το έχουν σπουδάσει. Από ανθρώπους ή και από αυτό που είπε ο Θωμάς, ο άλλος κάνει θρησκευτικά και σε ελεύθερη ώρα κάνει και το. Από ανθρώπους και της αγοράς, οι οποίοι θα έρχονται, θα εξηγούν στα παιδιά τι συνεπάγεται πρακτικά το κάθε επάγγελμα. Τι θα πει, για παράδειγμα, να είσαι στον τομέα της πληροφορικής και να υπάρχει τέτοια τρομακτική ζήτηση για ανθρώπους πληροφορικής. Τι θα πει να είσαι σε άλλα επαγγέλματα που είναι κορισμένα. Υπάρχουν, τα παιδιά ενδεχομένως το ξέρουν καλύτερα, υπάρχουν επαγγέλματα που θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όχι του μακρινού, του άμεσου, σε 5 χρόνια, ενδεχομένως σε 10, που στο εξωτερικό υπάρχουν ήδη, αν δει κανείς, που ακόμη και τους τίτλους όταν τους διαβάζουμε λέμε τι είναι αυτό. Και όμως αυτά υπάρχουν και είναι πια και σε επίπεδο πανεπιστημίου και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά πρέπει να σκέφτεται τα παιδιά που μπαίνουν τώρα στο δημοτικό θα βγουν στην αγορά εργασίας το 2035, 36, 37 και ούτω καθεξής. Τα επαγγέλματα που θα υπάρχουν τότε θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν τώρα. Άρα, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Μπορεί να προβλέψει σήμερα ποια επαγγέλματα θα υπάρχουν επακριβώς? Δεν μπορεί. Τι μπορεί να κάνει όμως και τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να εξοπλίσει αυτά τα παιδιά με δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, όπως ομαδική δουλειά, όπως συνεργατικότητα, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον. Εάν είχες ένα καθηγητή επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως λέει η υπουργός, από την τρίτη γυμνασία, όλα σοβαρό καθηγητή, κανονικό που να ξέρει το πράγμα. Θεωρείς ότι τώρα θα είχες κατασταλάξει τι θέλεις να κάνεις? Σίγουρα θα είχα κατασταλάξει. Κάνοντας το ερωτήσεις και μαθαίνοντας το κάθε επάγγελμα, φυσικά θα είχα γνωρίσει τον εαυτό μου, να ξέρω ποιες είναι οι δεξιότητες μου και να ξέρω τώρα, τι είμαι και τι θέλω. Και μια τελευταία ερώτηση για να πάω μετά στην Ανδριάννα. Θεωρείς ότι, ότι διδάσκεσαι σε μαθήματα, να το πω στην απλή γλώσσα που το λέτε κι εσείς, ότι είναι, που είναι άχρηστα? Ότι έχεις περάσει ώρες που. Δεν έχει κανένα νόημα. Κοιτάξτε, το κάθε βιβλίο, κάτι χρησιμογράφει μέσα. Μπορώ να πω ότι ο τρόπος με τα οποία τα διδάσκομαι είναι, τα κάνει άχρηστα. Ωραία, για πες μου λοιπόν ένα παράδειγμα. Ποιος είναι ο άχρηστος τρόπος που κάνει άχρηστα μαθήματα? Ποια μαθήματα? Προφανώς ο τρόπος διδασκαλίας. Ένας διδακτικός μονόλογος είναι ένας παροχημένος τρόπος, ο οποίος όχι απλά δεν τραβάει τα παιδιά στη μάθηση, αλλά αντιθέτως τα αποθεί. Φυσικά, εμείς τι θα θέλαμε? Μια πιο διαδραστική μάθηση. Μια μάθηση η οποία θα μας τραβάει και θα μας δείχνει όχι μόνο γραπτά, αλλά οπτικοακουστικά. Υπάρχει ένα οπτικοακουστικό πολιτισμό, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία έχει μπει στις ζωές μας. Έχει μπει στις ζωές μας όμως από την ιδιωτική μας ζωή, όχι από την εκπαίδευση, τη δημόσια. Δηλαδή, σε καμία τάξη δεν υπάρχουν ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ώστε να καταφέρουμε κι εμείς να δούμε εικόνες, να το φέρουν αυτά μέσα στην τάξη μας, να μπορούμε να τα δούμε. Και όχι μόνο αυτό, και ενδεχομένως μετά, είτε μέσα από ένα τάμπλετ ή από τον υπολογιστή σου κλπ., να τα πάρεις σπίτι και το μάθημα να γίνει και πιο διαδραστικό και πιο εύκολο και να αφομοιώνεται καλύτερα. Ακριβώς. Και να μην είναι αυτή η λογική που λες του μονολόγου από τη μία, της αυθεντίας, της αναγκαστικής απαγαλίας και απομνημόνευσης από την άλλη και όλα αυτά τα πράγματα. Κρατάτε σημειώσεις? Κρατάω. Ωραία. Να απαντήσω λοιπόν, τώρα ή μετά? Μετά. Τώρα θα πάω στην Ανδριάννα γιατί. Θα πάω στην Ανδριάννα γιατί η Ανδριάννα είναι στο οικονομικό. Είναι πρώτο έτος ή δεύτερο, Ανδριάννα? Δεύτερο έτος. Και η Ανδριάννα, το οικονομικό, δηλαδή η ΑΣΟΕ, το τελευταίο διάστημα, μη γελάς, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με όλα αυτά που έγιναν. Και επίσης με μια συζήτηση που κάναμε με την Ανδριάννα νωρίτερα, μου περιέγραψε κάτι απίστευτες σκηνές που έζησε ως δευτεροετής, όταν έγινε εκείνη η περίφημη συνέλευση που έσπασαν και τα λουκέτα κλπ.
κάτι τύποι οι οποίοι ήταν μέσα με ρόπαλα και με κάτι τέτοια, κάτι άλλοι τύποι που πήγαν να μιλήσουν κάποιες φοιτήτρες και τις έλεγαν κάτσε κάτω, εγώ είμαι 12 χρόνια εδώ, τι ήθελες να μου πεις εσύ. Κάποιες φοιτήτρες που τις έφτυσαν κάποιοι, τις έβριζαν κάποιοι άλλοι ή πήγαν να τις χτυπήσουν κάποιοι άλλοι επειδή ήθελαν να πούνε μια διαφορετική άποψη. Και το ερώτημα θα μας τα πει τώρα η Ανδριάννα, και όλα αυτά έγιναν μετά την κατάργηση του ασύλου. Τι νόημα έχει να καταργηθεί το άσυλο και να υπάρχει αυτή η εικόνα? Για κάνε, Ανδριάννα, μια περιγραφή των όσων ζεις τώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Όπως είπατε και εσείς, είμαι δευτεροετής φοιτήτρια και τα τελευταία δύο χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν υπάρχει κάποια τεράστια εξέλιξη. Να ρωτήσω κάτι. Σκέφτηκες με όλα αυτά που βλέπεις και που συζητάμε και τα βλέπεις και εσύ και στις τηλεοράσεις κλπ. Σκέφτηκες να επιλέξεις να πας να σπουδάσεις έξω? Δηλαδή να φύγεις από την δημόσια ελληνική εκπαίδευση, έτσι όπως το λέμε, και αν έχεις και τις δυνατότητες, δεν ξέρω, τις οικονομικές ή οποιοδήποτε άλλο, και να πας σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να σπουδάσεις? Πέρασε αυτό από το μυαλό σου? Κοιτάξτε, καθημερινά περνάνε πολλά πράγματα όταν βλέπεις εικόνες οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα ήθελες να φτύσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι εικόνες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Υπάρχει η επιλογή του 10%, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μερικές φορές σκεφτόμαστε όλοι. Mm-hmm. Έχουν υποθεί χιλιάδες φορές από συμφοιτητές μου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μου αρέσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Έχει πολύ, πολύ καλό τμήμα αυτό, mm-hmm, το οποίο το έχω διαλέξει. Άρα επέλεξες συνειδητά να μείνεις και να σπουδάσεις σε Ελλάδα, εφόσον φυσικά περνούσες τις πανελλαδικές. Ναι, mm-hmm, είναι ένα τμήμα το οποίο μου αρέσει και μου αρέσει η Ελλάδα. Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι από την ώρα που μπήκες μέσα σε αυτή τη σχολή και σε αυτό το πανεπιστήμιο, τι ήταν αυτό που το είδες, που το βίωσες και που λες, όχι τώρα που έχουμε έρθει? Υπάρχουν χιλιάδες εικόνες. Μαζί και θέλω να μου πεις και αυτά που έζησες τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν με όλα χιλιάδες αυτά εικόνες. Υπάρχουν καλές, κακές. Ας ξεκινήσουμε τις καλές. Mm-hmm. Ότι σίγουρα υπάρχει ένα καλό επίπεδο σπουδών. Υπάρχουν καλοί φοιτητές, καλά προγράμματα, υπάρχουν καλοί καθηγητές. Ας πάμε στην κακή εικόνα, το ότι όντως είναι ένα αποθητικό πανεπιστήμιο. Έχουμε βρεθεί... Αποθητικό. Ναι. Την κρατάω τη φράση, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα αποθετικό ως προς πολλές απόψεις. Δηλαδή? Ως προς το ότι πολλές φορές γίνεται ένας κακός χαμός. Mm-hmm. Υπάρχουν κακές απόψεις ως προς το ότι βγαίνει συνέχεια στα κανάλια. Υπάρχει το ότι... πολλά πράγματα. Ακόμα και το ότι να πάω στο πανεπιστήμιο είναι δύσκολο. Χωρίς να θέλω να πω ότι σε άλλα πανεπιστήμια δεν είναι. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, αλλά εντάξει, μας κάνουν και πιο επιρρεπείς στο να μην θέλουμε να πηγαίνουμε. Υπάρχει, γιατί το είδαμε το bullying να γίνεται στα γυμνάσια και στα λύκεια και με βίντεο τις προηγούμενες εβδομάδες. Σε αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε bullying από αυτό που λέμε παλιούς φοιτητές ή αιώνιους φοιτητές προς εσάς, τους νέους ή προς φοιτητές που ήθελαν να διατυπώσουν μια άλλη άποψη? Προσωπικά δεν έχω δεχτεί κάτι, αλλά σαφώς σε πολλούς φοιτητές έχει υπάρξει. Mm-hmm. Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που αυτό συμβαίνει στις φοιτητές μου. Mm-hmm. Γιατί δεν θα έπρεπε και να συμβαίνει και να μην είναι καν στην ιδέα του μυαλού μας. Mm-hmm. Και μου είπες και κάτι άλλο που θέλω να το κρατήσω για να το ρωτήσω στην Υπουργό, ότι από τότε που καταργήθηκε αυτό το λεγόμενο άσυλο ή τροποποιήθηκε όποια φράση θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει μια, πώς να το πω, πώς μου το έχεις πει, μια σκλήρινση, μια εχθρικότητα από ένα κομμάτι φοιτητών προς εσάς, προς νέους, ναι, φοιτητές ή προς άλλους φοιτητές. Αυτή η εχθρικότητα είναι κυρίως από αυτό που λέμε παλιούς φοιτητές, αιώνιους φοιτητές, ή είναι και από καινούριους φοιτητές που έχουν μια άλλη άποψη για το τι σημαίνει άσυλο? Θεωρώ πως και τα δύο, γιατί και οι νέοι φοιτητές οικειοποιούνται τις απόψεις των παλαιότερων, mm-hmm, και συχνά πυκνά υπάρχουν φαινόμενα. Άρα θεωρείς ότι η κατάργηση του ασύλου έχει προσφέρει μέχρι στιγμής κάποια θεαματική αλλαγή ή όχι? Κάποια θεαματική αλλαγή όχι. Όχι. Λοιπόν, σε αυτά πρέπει να απαντήσετε τώρα. Bullying, αιώνιοι φοιτητές που λένε δεν θα μου πεις εσύ με 10 χρόνια και 12 εδώ τι θα γίνει, ρόπαλα, βρισχές, αγριότητα, πώς το είπες πριν? Απόθυση. Όχι, τη σκλήρινση που σας κοιτάνε με εχθρότητα. Εχθρότητα λόγω της κατάργησης του ασύλου.
Τι λέμε σε όλα αυτά? Κύριε Τάκη, Μριάννα, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μία χρόνια παθογένεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Και προφανώς δεν πιστεύει κανείς ότι μέσα σε 6 μήνες θα αλλάξει συνολικά η εικόνα όλων των πανεπιστημίων της χώρας. Μιλάμε για ένα δύσκολο πανεπιστήμιο. Ενώ δύσκολο αναφορικά με την τοποθεσία του, αναφορικά με τα κρούσματα στα οποία αναφέρθηκε και η Ανδριάννα, δεν είναι έτσι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή σε πολλά πανεπιστήμια. Το συζητούσαμε και προηγουμένως με τα παιδιά. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον συνολικά αναβαθμισμένο. Αναφέρθηκα σε ένα πανεπιστήμιο, δεν θέλω να πω δημοσίως ποιο είναι, δεν έχει σημασία, στο οποίο πλέον μπαίνεις μέσα, είναι φροντισμένοι όλοι οι κήποι, υπάρχουν μοκέτες, είναι βαμμένοι όλοι οι τείχοι και ούτω καθεξής στην Ελλάδα. Μας πείτε ποιο είναι, πάνε να κάνουμε ρεπορτάζ. Και η αλήθεια λοιπόν είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, έχει συντελεστεί μία αναβάθμιση συνολικά του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Υπάρχει όμως και αυτή υπάρχει, η εικόνα. Βεβαίως, μας είπε τώρα η Ανδριάννα. Βεβαίως υπάρχει. Αυτή η εικόνα, διότι η εικόνα με τη μοκέτα και τα λουλούδια είναι μια χαρά. Αυτή την εικόνα πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και να την αλλάξουμε? Θα σας πω. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί, δίνει μεγάλο αγώνα όχι μόνο η πολιτεία, δίνει μεγάλο αγώνα το ίδιο το Πανεπιστήμιο, οι Πριτανικές Αρχές. Ο συγκεκριμένος Πρίτανης είναι αφιερωμένος στο στόχο της αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και όλα τα στελέχη, θα έλεγα, και αν θέλετε, οι καθηγητές που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στο Πανεπιστήμιο αυτό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μιλάμε όμως για μια παθογένεια ετών. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η πολιτεία προκειμένου να αναβαθμίσει το ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις Πριτανικές Αρχές, προκειμένου ακριβώς συνολικά να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία βεβαίως δεν τιμά κανέναν. Δεν θέλω να οριοποιήσω την κατάσταση. Σαφώς υπάρχουν ακόμα δυσκολίες. Διαφωνώ με το ότι συνολικά, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε συνολικά στο ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακούς και από φίλους. Για τη δική τη σχολή αναφέρθηκε. Ναι, αναφέρθηκε μόνο στο ΟΠΑ. Δεν ξέρω τι ακούς γενικά σε άλλες σχολές. Να μας τα πει, έχουμε εδώ και άλλα παιδιά πανεπιστήμιο. Όχι από φίλους. Να μας τα πει ο Σταμάτης μετά. Πιστεύω ότι σε ορισμένα τμήματα, σε άλλα τμήματα μπορεί να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά όπως σίγουρα είπατε, το ΟΠΑ είναι μια δύσκολη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτή η ιστορία τώρα με τον άλλο που λέει: εγώ είμαι 12 χρόνια, δεν θα μου πεις τι θα κάνουμε και τι θα πούμε εδώ μέσα, έχει να κάνει και με αυτό που λέμε όνειρους φοιτητές, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Βεβαίως και έχουμε τοποθετηθεί από αυτού. Έχουμε πει ότι πώς όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν αρχίσει. Γιατί κάπου αρχίζει και γίνεται και λίγο επαγγελματική αυτή η ιστορία, έτσι, του αιώνα. Έχουμε πει ότι όπως όλα έχουν αρχή, μέση και τέλος, όπως το σχολείο πηγαίνει συγκεκριμένο αριθμό χρόνων, έτσι και στο πανεπιστήμιο πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών. Το έχουμε πει επισταμμένος. Βεβαίως θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για όσους ήδη είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά είναι θέμα αρχής, είναι θέμα πειθαρχίας και είναι και θέμα συμβολής και όλων των νέων στην αγορά εργασίας. Να μην μένουν SAE στο πανεπιστήμιο. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να είναι κάποιος φοιτητής σε ένα πανεπιστήμιο 20 και 30 χρόνια. Αυτό πότε θα αντιμετωπιστεί? Προσεχώς. Το προσεχώς έχει. Κατάληξη έχει ημερομηνία, δηλαδή από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, από το Σεπτέμβριο? Στο προσεχέ διάστημα, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι στις ξεκάθαρες πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι είναι κάτι που έχει κόστος πολιτικό και γι' αυτό σας βλέπω έτσι? Όχι, άλλωστε το έχουμε εξαγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως έχουμε πει και άλλες ρυθμίσεις, ετοιμάζεται ένα συνολικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αφορά και τη διοίκηση των πανεπιστημίων, αφορά επίσης τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, αφορά πολλά ζητήματα της καθημερινότητας των ιδρυμάτων, και εκεί θα δούμε πλέον συνολικά τις όλες τις ρυθμίσεις. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν ότι στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που και εννοείται ότι ο καθένας ρωτάει ότι θέλει και κάνουμε διάλογο. Εσύ μην περιμένετε να σας δώσω εγώ το λόγο, γι' αυτό είστε εδώ. Στο πανεπιστήμιο που αναφέρατε πριν, είπατε ότι υπάρχουν υλικοτεχνικές υποδομές καλύτερες. Σε εμάς μπορεί όντως να φτιάχτηκαν ορισμένα πράγματα. Βαφτήκαν, αν δεν κάνω λάθος, και τύχη και κάπως βελτιώθηκε. Αυτό είχε στη διαφορά? Ναι, είχε. Γιατί φτιάχνει τη διάθεση των φοιτητών, θέλουμε να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πανεπιστήμιο, αλλά και πάλι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία και πάλι βάφονται. Υπήρχαν νέων γράμματα με νέων γκράφιτι στους στίχους. Κάτι το οποίο μπορεί και να ξαναγίνει.
Τι και, θα γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό. Ο βαμμένος τοίχος με το ροπαλοφόρο μέσα είναι, έχει κοντράστ μεγάλο. Διότι ο τοίχος μπορεί να βάφτηκε, αλλά ο άλλος με το ρόπαλο είναι ακόμα μέσα. Ναι, κοιτάξτε, και γι' αυτό προφανώς στο βαθμό που μιλάμε, γι' αυτό ψηφίστηκε και η διάταξη του ασύλου, της αποκατάστασης του ασύλου, στο βαθμό που τελούνται, γιατί μιλάτε για ρόπαλο και το καθεξή, στο βαθμό που τελούνται αξιόπινες πράξεις. Α, και μου είπε κάτι άλλο η Ανδριάννα, τώρα το θυμήθηκα. Μου είπε, Ανδριάννα, ότι στο διπλανό δρόμο από την ΑΣΟΕ είναι στέκη τοξικοεξαρτημένων. Ναι. Προσέξτε τώρα, είναι ο φοιτητής μέσα στο πανεπιστήμιο και στο δρόμο απ' έξω είναι στέκη. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε, αυτά εκφεύγουν και όλες τις αρμοδιότητες μου τώρα. Ναι, και αλλά... γι' αυτό γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήδη έχουν καθαρίσει πάρα πολλοί χώροι που περιβάλλουν πανεπιστήμια προκειμένου ακριβώς να μην παρατηρούνται αυτές οι συναθρήσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν χρήση παράνομων ουσιών. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον κύριο Χρυσοχοίδη και από όλο το επιτελείο προκειμένου ακριβώς να καθαρίσουν οι χώροι και να μην είναι οι φοιτητές μας εκτεθειμένοι σε τέτοιου είδους συναθρήσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω την Δήμητρα, η οποία είναι μαθήτρια της... Μάλλον δεν θα τη ρωτήσω τίποτα. Θα της δώσω απευθείας το λόγο. Η Δήμητρα θέλει να γίνει γιατρός. Είναι Δευτέρα Λυκείου και θα σας πει ό,τι θέλει να σας πει εκείνη. Εγώ δεν θα παρέμβω καθόλου. Βασικά, το πρώτο πράγμα που θα θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι από τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, που το κάθε παιδί αρχίζει να σκέφτεται τον προσανατολισμό που θα πάρει στη συνέχεια κτλ. Είναι ότι θεωρητικά η ευρύτερη παιδεία δεν υπάρχει πλέον, διότι ο κάθε μαθητής αρχίζει να αφοσιώνεται στα 4 μαθήματα που θα δώσει πανελλήνιες. Και αυτό δείχνει ότι το σύστημα είναι πολύ εξετασιοκεντρικό και σταματάει να υπάρχει η πιο γενική παιδεία. Δηλαδή, ένα παιδί όπως ας πούμε εγώ που είμαι προς θετική κατεύθυνση δεν θα δώσει τόση έμφαση στα αρχαία ή στην ιστορία. Και αντίστοιχα ένα παιδί της θεωρητικής κατεύθυνσης θα σταματήσει να ασχολείται με τα μαθηματικά, με τη φυσική. Οπότε, πώς να σας το πω, δημιουργούνται κενά και δεν υπάρχει αυτή η ευρύτερη παιδεία που... Ναι, και αυτό δεν το κάνεις μόνο σου, το κάναμε κι εμείς από την εποχή των θέσμων τα ίδια. Κρατούσαμε μόνο τα μαθήματα που θα δώσουμε στις πανελλαδικές για αυτό και όλα τα άλλα τα εγκαταλείπαμε. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα... Αν είδατε και μια πρόσφατη έρευνα, υπάρχουν θέματα γνωσιακής δυνατότητας των μαθητών, έκφρασης απλών προτάσεων. Είμαστε νομίζω από τις ελάχιστες χώρες που έχει τέτοια προβλήματα. Ξέρετε που ξεκινάει αυτό όμως. Αν δείτε αυτές τις έρευνες, αυτές δείχνουν ότι χώρες που έχουν καλύτερους δείκτες σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή σε έκφραση, σε κατανόηση κειμένου, σε μαθηματικά, είναι οι χώρες στις οποίες οι μαθητές γίνονται συστηματικά αποδέκτες προσχολικής εκπαίδευσης. Ναι. Όσο πιο συστηματικά και όσο πιο νωρίς γίνεσαι αποδέκτης προσχολικής εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερες θα έχεις ικανότητες αναπτύσσεις. Σωστό, γιατί έχεις μια συνολική εκπαίδευση από τα πρώτα σου χρόνια. Και γιατί τα πρώτα αυτά χρόνια, κύριε Τάκη, μέχρι 6 ετών, είναι τα πιο κρίσιμα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια, να το πούμε πολύ απλά. Και στη συμπεριφορά και στα πάντα. Και γι' αυτό είναι χρόνια που δεν αξιοποιούμε. Αυτό που λέει η Δήμητρα, το λέγαμε κι εμείς και το λένε όλα τα παιδιά. Κάθε χρόνο που περνάει, κάθε δεκαετία που περνάει, ότι το λύκειο και το γυμνάσιο είναι ένα πράγμα που δεν σου μαθαίνει μια γενική παιδεία, σοβαρή, με υποδομή, με βάσεις. Είναι ένα πράγμα που σε καθοδηγεί είτε για τα 4 μαθήματα που ή δεν ξέρω πόσα για να δώσεις τις πανελλαδικές να περάσεις, και όλα τα άλλα τα φορτώνεις στον κόκορα, κάνεις και τα ιδιαίτερα. Κάνετε ιδιαίτερα παιδιά εκτός σχολείου. Αυτό θέλω να πω ότι. Εννοείται. Λιγότερα στην τρίτη ηλικίου. Στην τρίτη ηλικίου δεν εννοείται να μην πηγαίνει κάποιο φροντιστήριο για να γράψει πανελλήνιες. Υπάρχει πλήθος παιδιών. Κρατάμε τις απουσίες για το τέλος, για να μην πηγαίνουμε σχολείο, για να πηγαίνουμε στο φροντιστήριο. Καταλάβατε τώρα. Εντελώς. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα πλήθος παιδιών που όμως δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σε φροντιστήρια. Και είναι κάπως. Τα φροντιστήρια όταν πρώτο φτιάχτηκαν και τα ιδιαίτερα μαθήματα ήταν ένα συμπλήρωμα του σχολείου. Πλέον έχουμε καταλήξει και έχουμε κατατήσει στο σχολείο να είναι ένα συμπλήρωμα του φροντιστήριου. Και να μην, δεν εννοείται πως υποδομάς να πηγαίνεις να δώσεις πανελλήνιες χωρίς να έχεις κάνει τουλάχιστον ένα ή και δύο χρόνια ιδιαίτερα. Και να ρωτήσω κάτι. Τώρα, επιτρέπετε, κύριε Τάκη, να ρωτήσω. Όταν μια μαθήτρια λυκείου λέει στην Υπουργό Παιδείας ότι το σχολείο είναι συμπλήρωμα του φροντιστηρίου, έχουμε αποτύχει ως πολιτεία και ως εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Έχουμε πάρα πολλά να διορθώσουμε. Και εσείς και οι προηγούμενοι. Κυρίως οι προηγούμενοι, γιατί εσείς είστε 6 μήνες μόνο. Έχετε το μικρότερο βάρος, αλλά είναι βαρύ. Έτσι δεν είναι? Να ρωτήσω κάτι. Εάν για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο μετρούσε η επίδοσή σας σε όλες τις τάξεις του λυκείου,
Αυτό θα σας έκανε να ασχολείστε περισσότερο με το Λύκειο? Εννοείται. Πλέον, ειδικά στην Τρίτη Λυκείου, όχι τόσο στη Δευτέρα, αλλά και στη Δευτέρα και στη Τρίτη, τα παιδιά δεν ασχολούνται με το σχολείο. Δηλαδή, παίρνουν τα μαθήματα του φροντιστηρίου στο σχολείο και τα κάνουν στις ώρες άλλων μαθημάτων. Και εκείνη η απάντηση, κύριε Τάκη, για μας. Κάτσε τώρα, γιατί αυτό που είπε η Δήμητρα είναι έτσι, ακούγεται λίγο άγρο. Είναι πραγματικότητα, βέβαια. Είναι πραγματικότητα. Παίρνεις τα μαθήματα που σου βάζει το φροντιστήριο, ασκήσεις ή οτιδήποτε άλλο, και τα κάνεις τις ώρες του σχολείου που διδάσκεις, ας πούμε, κάποια μαθήματα που δεν έχουν και τόσο μεγάλε. Ναι, παραδείγματος χάρη, για να πούμε για σένα. Δηλαδή, παίρνεις ένα μάθημα από το φροντιστήριο και το. Ασκήσεις να κάνω στο σχολείο. Και τις κάνεις σε ποια ώρα μαθήματα στο σχολείο? Στο σχολείο δεν γίνεται να κάνεις, γιατί γίνεται ένα χαμό, η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αλλά θεωρία, επανάληψη κλπ. Γίνεται σε μαθήματα, εννοείται όχι όπως ας πούμε φυσική κατεύθυνση που με ενδιαφέρει, αλλά... που το παρακολουθώ, αλλά μαθήματα όπως θρησκευτικά, όπως αναφέρατε πριν, project, μαθήματα που δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη. Να σας ρωτήσω τι. Λοιπόν, χάσαμε ένα υπουργό για τα θρησκευτικά και η Δήμητρα, και όχι μόνο η Δήμητρα, παίρνουν τα μαθήματα από το φροντιστήριο και τα κάνουν επανάληψη και τα μαθαίνουν στην ώρα των θρησκευτικών. Για να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Εδώ πέρα έχουμε την εξής παθογένεια. Έχουμε ένα σύστημα της Πανελλαδικής, που ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα σύστημα το οποίο σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο. Τι θα πει, καταρχήν είναι αδιάβλητο. Δηλαδή, είναι από τα ελάχιστα πλήρως αδιάβλητα συστήματα στη χώρα μας. Επιπλέον είναι αξιόπιστο. Τι σημαίνει αξιόπιστο, και με διορθώνετε όπου διαφωνείτε. Σε γενικές γραμμές, ο επιμελής μαθητής θα πετύχει σε στόχο που θα θέσει. Σε γενικές γραμμές. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, πού πάσχει? Σε αρκετά σημεία. Ίσως το πιο σημαντικό σημείο στο οποίο πάσχει είναι ότι συνιστά την αποτύπωση μιας στιγμής. Κρίνεται η ζωή σου βασικά από κάποιες εξετάσεις λίγων ωρών, κρίνεται το μέλλον σου. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Και προκειμένου να μην είναι έτσι η εισαγωγή, και προκειμένου να αποκτήσει το Λύκειο εκ νέου τον αυτόνομο ρόλο που έλεγες προηγουμένως ότι δεν έχει, θέλουμε σιγά σιγά να προσμετράτε στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο η επίδοση του μαθητή στο Λύκειο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπε η Δήμητρα. Για να λες, Δήμητρα και Θωμά, ότι δεν νοείται να δώσω πανελλαδικές χωρίς να πάω φροντιστήριο, σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά τα οποία και να πετύχω που θα δώσεις, δεν τα διδάσκεσαι σωστά στο σχολείο. Ή δεν τα διδάσκεσαι επαρκώς, έτσι δεν είναι? Τα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή να ξεκινήσω με αυτά, τα σχολικά βιβλία έχουν έναν επαρκή αριθμό ασκήσεων, ας πούμε, είναι έτοιμα για να προετοιμάσουν το μαθητή για τις πανελλήνιες, οι οποίες, όπως και να έχει, είναι δύσκολες. Δηλαδή, τα θέματα τα οποία μπαίνουν δεν τα καλύπτει το σχολικό βιβλίο. Δηλαδή, εγώ από πού πρέπει να διαβάσω? Πρέπει να διαβάσω από το βιβλίο του σχολείου, πρέπει να διαβάσω από το βιβλίο του φροντιστηρίου ή από τα βοηθήματα? Δεν ξέρω ποιο βιβλίο να διαβάσω. Πάντως, η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών στην οποία προχωρούμε τώρα, καταλαβαίνετε, δεν θα γίνει όλα σε 6 μήνες, αλλά ήδη έχουν μπει σε ράγες πολλά πράγματα, κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση του να δώσει ένα πληρέστερο εργαλείο στα νέα παιδιά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντως βλέπετε ότι τα θέματα είναι πάρα πολλά και οι ευθύνες που έχετε είναι πάρα πολλές. Είστε μόνο 6 μήνες, αλλά μετά από 1-1,5 χρόνο δεν θα είστε μόνο 6 μήνες και θα έχετε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη λογοδοσίας. Βεβαίως, και γι' αυτό και εργαζόμαστε σκληρά και γι' αυτό και συνομιλούμε με τους τελικούς αποδέκτες. Γιατί πρέπει να σας πω ότι θα πω και εν συνεχεία έτσι κάποια παραδείγματα ιδεών που έχω ακούσει από μαθητές και φοιτητές. Και πώς αυτές ήδη τις υλοποιούμε στο βιβλίο. Και γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτό. Παίζει όλες αυτές τις ιδέες και τα προβλήματα που λένε τα παιδιά να Πάντως, τα καταγράψετε όσο, και να. Όσο η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο εξαρτάται από αυτά τα 4-5 ή όσα μαθήματα είναι. Και από μια στιγμή, όπως από μια σωστά στιγμή, το λέτε, που μπορεί να μην είμαστε το καλά ή και το Λύκειο, όπως λέτε εσείς, δεν θα υπάρχει με σωστό την έννοια που το αναφέρω προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε... γιατί θα ασχολούνται όλοι με αυτά τα 4 μαθήματα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε και θα δώσουμε το λόγο στο Σταμάτη Ψαρό. Το λέω από τώρα για να είσαι έτοιμο, Σταμάτη, για να ρωτήσεις ό,τι θες την. Λοιπόν, αντιθέσεις μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 12:22 πρώτα λεπτά ακριβώς. Είμαστε εδώ παρέα με την Νίκη Κεραμέως και 5 μαθητές και φοιτητές που μας λένε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Πάντα λέμε ότι στα διαλύματα ακούγονται τα πιο ωραία πράγματα. Θα σας προδώσω και θα σας μεταφέρω δύο. Το ένα είναι το αρχιστάκτη μας, του Ρενάτο Λέκα, ο οποίος μου λέει, λες τώρα κανένας από αυτούς εδώ να γίνει νέος Τσίπρας?
Γιατί και ο Τσίπρας κάπως έτσι ξεκίνησε. Από μια συνέντευξη που του είχε κάνει Παναγιώτα Ρέα. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι αυτό που μου είπε η Δήμητρα όταν έπεσαν οι διαφημίσεις. Και θέλω να το πεις, Δήμητρα, και στον αέρα αυτή τη συζήτηση που είχες με κάποιους συμμαθητές σου. Ναι. Για να την ακούω, όχι για κανένα λόγο, για να την ακούσει υπουργό. Παρότι θα ακουστεί κάπως βαρύ και μπορεί και κάπως υπερβολικό στα αυτιά σας. Σήμερα το πρωί έτυχε να μιλάω με. Το μεσημέρι βασικά. Έτυχε να μιλάω με κάτι φίλους μου. Οι οποίοι και με τη συζήτηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το σχολείο είναι 7 χαμένες ώρες από την ημέρα μου. Δηλαδή, έχω τόσα πράγματα να κάνω μέσα στην ημέρα μου και πάω στο σχολείο και χάνω 7 ώρες. Εντάξει, είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο βαρύ να το λέει ένας μαθητής για αυτό που ζει σε καθημερινή βάση 6 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 3 γυμνάσιο και 3 λύκειο. Ναι, είναι μεν υπερβολικό. Αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι αυτό που συζητάτε. Έτσι, διότι εδώ δεν ήρθαμε να φτιάξουμε μια ωραία εικόνα. Ήρθαμε να πούμε αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα και αυτό που θα συζητούσες και χθες και που θα συζητήσεις και αύριο με τους μαθητές. Αν μου επιτρέπετε, αυτά κύριε Τάκη, το ακούω, το θεωρώ άδικο. Άδικο για το σχολείο, άδικο για το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Και θεωρώ όταν εσείς σήμερα είσαι εδώ, μια συγκροτημένη προσωπικότητα που μπορεί να εκθέσει τις απόψεις της, να εκφραστεί, να δομήσει το λόγο, είναι χάρη στο δημόσιο σχολείο. Δεν είναι χάρη σε ένα φροντιστήριο στο οποίο ενδεχομένως πηγαίνεις για ένα μήνα. Είναι χάρη στη βαθιά παιδεία που σου δίνουν, που σου έχουν δώσει τόσα χρόνια. Αν λοιπόν έχεις τόσο συγκροτημένο λόγο και όλοι σας έχετε πολύ συγκροτημένο λόγο, σκέψη, δομή, καθόλου αυτονόητα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά είναι γιατί προφανώς η δημόσια εκπαίδευση που έχετε, τις οποίες έχετε γίνει αποδέκτες, προφανώς ήταν καλή. Η ανταπάντηση σε αυτό που λέει η κυρία Υπουργός, ποια είναι, γιατί θεωρείτε ότι είναι 7 χαμένες ώρες? Βασικά αναφερόμαστε μη πολύ στο Λύκειο, όσον αφορά το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Ναι, εντάξει, για το Λύκειο. Όχι, έχει μια σημασία ήδη αυτό, γιατί ναι, δεν είναι γενικά το σχολείο, άρα λέτε όσον για το αφορά Δημοτικό και Γυμνάσιο, ήταν πολύ καλά, δηλαδή γινόντουσαν μαθήματα κανονικά, ήταν όπως πρέπει. Ένα παιδί και το καταλαβαίναμε ότι υπήρχε κατάλληλη εκπαίδευση. Όσον αφορά στο Λύκειο, επειδή όπως προανέφερα και πριν ήταν ότι αρχίζει το κάθε παιδί να κοιτάει πιο πολύ το φροντιστήριο από το σχολείο. Και ο καθηγητής το ξέρει αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουν όλοι οι καθηγητές ότι δεν περιμένουν από το σχολείο τα παιδιά. Αρχίζει να υπάρχει και να επικρατεί ένα λίγο ψυχολογικά χάος, όπου δεν γίνεται το σωστό μάθημα, δεν είναι όπως είναι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που δεν υπάρχει φροντιστήριο. Επομένως, τα παιδιά είναι 100% στο σχολείο, οι καθηγητές είναι 100% στο σχολείο. Νομίζω αυτό που λέει η Δήμητρα υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να προσμετράτε η επίδοση του μαθητή στο Λύκειο στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Και τις αλλαγές που πρέπει να γίνονται στο Λύκειο, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα, διδάσκονται τα μαθήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Όσο αυτό που γίνεται στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου μετράει για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, τόση μεγαλύτερη προσοχή θα αποδίδετε και όλοι εσείς οι μαθητές, ακριβώς τα τεκτενόμενα στο σχολείο. Αν μετράνε μόνο αυτά τα 4 μαθήματα στο τέλος 3 Λυκείου, τότε προφανώς το Λύκειο ως αυτόνομη παιδαγωγική μονάδα μειώνεται η σημασία του. Σταμάτη, επειδή πήραμε τον λόγο πριν από σένα, θα σου δώσω άλλα 2-3 λεπτά. Δήμητρα. Λοιπόν, σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι φοιτητής του μαθηματικού, συζωγράφου στο ΕΚΠΑ. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε την ίδια καθημερινότητα με το ΟΠΑ που έχουν εκεί πέρα κάποια σκηνικά που δεν είναι τόσο ωραία για φοιτητές. Δεν πιστεύω να ήρθαν σε εσάς οι μοκέτες και τα λουλούδια. Όχι, όχι. Λέει υπουργός, όχι, σε άλλο πανεπιστήμιο. Είναι σε άλλο. Εσάς όπως ήταν είναι ακόμα. Ίσως και λίγο χειρότερα, αλλά αυτό ίσως ήταν αναγκαίο για να γίνει καλύτερη κατάσταση προς το παρόν. Το λίγο χειρότερα, γιατί το λες δηλαδή? Εντάξει, αυτή η ένταση που επικρατεί σε όλα τα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, καλώς κακώς, είχε επηρεάσει και εμάς. Εννοείς η ένταση λόγω της κατάργησης του ασύλου κλπ. Ή και για άλλους λόγους? Ναι, κυρίως για αυτό, γιατί είναι επικαιρότητα πάνω στην παιδεία. Μάλιστα. Εντάξει, δεν έχουμε ακραία σκηνικά όπως ας πούμε ξυλοδαρμούς και διάφορα άλλα ή ναρκωμανείς ή άλλα πράγματα που συναντάμε στην ΑΣΟΕ, αλλά και σε εμάς δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω και να συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα. Γιατί μπορεί να μην έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα όσο στην ΑΣΟΕ με παράγοντες εκτός του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε προβλήματα και εντός του Πανεπιστημίου. Έχουμε καθηγητές, ας πούμε, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το μάθημα, δεν κάνουν ελκυστικό μάθημα, έχουν συμπεριφορές περίεργες. Περίεργες δηλαδή? Δεν μιλάνε όμορφα σε μαθητές,
Και σε φοιτητές και διάφορα άλλα. Έχεις καθηγητή στο μαθηματικό που δεν μιλάει όμορφα στους φοιτητές όταν λέμε για κάτω λίγο πιο λιανά να το καταλάβει και υπουργός. Οι συμπεριφορές είναι είτε εντός μαθήματος είτε εκτός μαθήματος. Ναι, ναι. Εντός μαθήματος, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καθηγητής που θα συμπεριφέρεται και μιλάει άσχημα. Οι συμπεριφορές που εννοούσα εντός μαθήματος είναι το πώς θα κάνει το μάθημα, αν αυτό θα είναι ελκυστικό και παραγωγικό για τους φοιτητές και κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επηρεάσει θετικά τους φοιτητές για να τελειώσουν πιο γρήγορα σχολές και να καταλάβουν και να πάρουν κάποιες γνώσεις που χρειάζεται. Όσον αφορά εκτός του μαθήματος, έχουν παρατηρηθεί κάποιες συμπεριφορές. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Έχουν επηρεάσει τον τύπο πολύ πρόσφατα γενικά. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι μήπως έχει φτάσει πλέον η ώρα να εφαρμοστεί και στην πράξη η αξιολόγηση στους καθηγητές για να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, δηλαδή να γίνονται παραγωγικά μαθήματα και να καταλάβουν και οι καθηγητές ότι αν όντως δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και νιώθουν βολεμένοι, ότι θα υπάρχουν και συνέπειες. Για να μπορούν να γίνουν και πιο αποδοτικοί φοιτητές και να βλέπουν τη σχολή και το πανεπιστήμιο και το μάθημά τους ως κάτι ενδιαφέρον και να μην το παρατάνε και να καταλήγουν να γίνονται αιώνιοι φοιτητές. Καταρχήν να πω αναφορικά με απερπείς συμπεριφορές, τις οποίες νομίζω έγινε αναφορά από το Σταμάτη. Προφανώς, αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτές πρέπει να καταγγέλλονται στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο και οι Βρετανικές Αρχές, προκειμένου ακριβώς τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, προκειμένου ακριβώς να διερευνήσουν αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένα μεμπτό αναφορικά με τα περιστατικά στα οποία έκανες μνήμα προηγουμένως. Τώρα. Σχετικά με τα ζητήματα αξιολόγησης. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας δεν υπάρχει η κουλτούρα της αξιολόγησης όσο υπάρχει σε άλλες χώρες. Πολλοί καθηγητές σε πολλά πανεπιστήμια αξιολογούνται όμως. Υπάρχουν εργοτολόγια φοιτητών που συμπληρώνονται, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης και κυρίως υπάρχει μια συστηματική αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία αποπτεύει τα. Και εκτός από την αξιολόγηση, Σταμάτη, θα ήθελες. Και αυτό που λέμε επιμόρφωση, δηλαδή, εντάξει, είναι κάποιοι καθηγητές που κάνουν το μάθημα όπως το κάνουν, καταλαβαίνω ότι το θέλεις πιο φρέσκο, πιο διαδραστικό, αυτό απαιτεί προφανώς μια επιμόρφωση, απαιτεί να μπουν καινούργιες ιδέες, να μπουν καινούργιες απόψεις, καινούργιοι τρόποι που γίνεται το μάθημα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν τρόποι, βασικά είναι τρόποι που ήδη υπάρχουν, αλλά απλά οι καθηγητές δεν θέλουν να τους εφαρμόζουν γιατί αυτό είναι μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για τους ίδιους. Βαριούνται δηλαδή. Πάντως εδώ, κύριε Τάκη, μου επιτρέπετε, πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να διευκρινίσω και το εξής για να μην δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις. Προφανώς η δική μας δουλειά δεν επισέρχεται στα πανεπιστήμια εσωτερικά, στο πώς θα κάνει ο καθένας το μάθημά του, πόσο διαδραστικό θα είναι το μάθημα και το καθεξής. Άλλο τα σχολεία, άλλο τα πανεπιστήμια. Μπορεί το διευκρινίζω. Ως Υπουργείο. Όχι, κατευθύνσεις αναφορικά με τρόπο δασκαλία. Όχι. Δεν είναι. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τώρα, το οποίο συνδέει μέρος κρατικής χρηματοδότησης με την αξιολόγηση των ιδρυμάτων, με στόχους που θέτουν τα ίδια τα ιδρύματα. Τους καθηγητές ποιος θα τους αξιολογεί? Για να πω ένα παράδειγμα, αν επιτρέπετε. Παράδειγμα, ένα πανεπιστήμιο. Ας πούμε, θέλει να εστιάσει στην εξωστρέφεια. Τι θα πει εξωστρέφεια? Να στέλνει Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, να φέρνει ξένους φοιτητές στη χώρα μας, οι οποίοι θα αναβαθμίσουν και αυτό το επίπεδο και το καθεξής. Όσο περισσότερο εστιάζει στον τομέα που θα έχει το ίδιο επιλέξει, όσο ψηλότερα αξιολογείται, να μπορεί αυτό να έχει μια επίπτωση θετική στην χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας και για την κυβέρνησή μας το να εισάγουμε περισσότερο την κουλτούρα αυτή στην νοοτροπία και στον εκπαιδευτικό χώρο εν ευρία ενία. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και δεν είναι καθόλου εύκολο. Καταρχήν, αν θέλετε, η ίδια η έννοια της αξιολόγησης, ότι δηλαδή το Πανεπιστήμιο θέτει στόχους και αξιολογείται βάσει αυτών, είναι μία τομή η οποία... Αυτό που λέει ο Σταμάτης για αξιολόγηση καθηγητών... Η εξολογήση καθηγητών εξαρτάται από το πανεπιστήμιο. Ήδη συμβαίνει σε πάρα πολλά, στα περισσότερα πανεπιστήμια. Υπάρχει έλεγχος ως προς αυτή την αξιολόγηση? Θα έπρεπε να υπάρχει από το Υπουργείο με κάποιο τρόπο? Όχι, από το Υπουργείο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι, τα ιδρύματα είναι αυτοδιοίκητα, έχουν συγκεκριμένους μηχανισμούς. Άρα η ευθύνη είναι στον πρίτανη του κάθε πανεπιστημίου για την αξιολόγηση των καθηγητών. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Αυτά εμπλέκονται και στη συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων από την ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Για αυτούς τους καθηγητές που λες,
που έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τις συμπεριφορές ή τη μη σωστή διδασκαλία. Έχετε απευθυνθεί εσείς ως φοιτητές κάπου? Αρχικά, για να μην παρεξηγηθούμε, όσον αφορά τις συμπεριφορές, είναι πολύ μεμονωμένα περιστατικά. Ναι, ναι, προφανώς, είναι... εντάξει, δεν λέμε τώρα. Αλλά λέω γενικά, ας την αφήσουμε την εκτός διδασκαλίας. Ας πούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που θεωρείς ότι είναι μη τόσο παραγωγική διδασκαλία ή ότι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς κλπ. Έχετε κάπου απευθυνθεί, δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος φοιτητών και πανεπιστημίων, να το πω έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά πώς ακριβώς οι φοιτητές, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό να απευθυνθούμε στους καθηγητές? Τι, άμα πάμε και τους πούμε κάτι τέτοιο, θα μας πούν okay, δεν έχουμε αρκετούς καθηγητές για να καλύψουμε τα μαθήματα, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε, θα βρουν δικαιολογίες ναι. σχετικά εύκολα. Μα αν εσείς δεν μπορείτε με τους καθηγητές, όχι μιλάω για τον τρόπο διδασκαλίας. Αν εσείς δεν μπορείτε με τους καθηγητές, αν το Υπουργείο δεν μπορεί να με το... Πώς θα διορθωθεί αυτή η εικόνα? Πάντως, δεν ξέρω, εγώ από και δική μου εμπειρία και έχοντας διδάξει και σε δημόσιο πανεπιστήμιο, εγώ πολύ συχνά έλαμβανα και προτάσεις από φοιτητές. Ναι, μα γι' αυτό για το ρωτώ. Πώς, για το πώς αν, θα μπορούσε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό, τι άλλα περαιτέρω πηγές που θα μπορούσαν να εισφερθούν στη διδασκαλία του μαθήματος και το καθεξής. Άρα νομίζω η όλη διαδικασία είναι διαδραστική. Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας και νομίζω τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ ανοιχτά σε γενικές γραμμές σε τέτοιες προτάσεις. Προφανώς επαφείται στον κάθε διδάσκοντα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να διστάζει κανείς. Άρα αν μια συμβουλή θα είχα να δώσω αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν μη διστάζετε που δεν είναι να προτείνετε τρόπους βάσει των οποίων θεωρείτε ότι θα βελτιωθεί η διδασκαλία του μαθήματος. Άρα μπορείς να πας αύριο, δεν ξέρω, στον καθηγητή σου και να πεις χθες που ήμουν με την υπουργό στην τηλεόραση, μου είπε να έρθω. Και να πούμε αυτά και να μην διστάζω. Και να προτείνω τρόπους βελτίωσης. Οπότε με κάποιο τρόπο θα έχει το OK της Υπουργού απόψε. Γενικά τέτοιες προτάσεις θα μπορούσαν να είναι είτε περισσότερες εργασίες, είτε ενδιάμεση πρόοδο σε πολλά μαθήματα που γίνεται σε λίγα σχετικά και στα πολύ σημαντικά. Αλλά η απάντηση των καθηγητών σε αυτές τις προτάσεις, γιατί έχουν γίνει όντως τέτοιες προτάσεις, είναι ότι δεν έχουν το δυναμικό στα πανεπιστήμια να το κάνουν, ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί καθηγητές. Και ότι δεν είναι επαρκής ακόμα και για τα μαθήματα. Δηλαδή, όχι, πόσο μάλλον έλλειψη για κάτι προσωπικού. Παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι τα παιδιά, αν επιτρέπετε, κύριε Δάκη, για την πρακτική άσκηση, τι άποψη έχετε για το θεσμό της πρακτικής άσκησης? Κοιτάξτε, όσον αφορά το δικό μου τμήμα, νομίζω εφαρμόζεται ήδη. Υπάρχουν μαθήματα πρακτικής άσκησης, αλλά αυτά αφορούν μια συγκεκριμένη μερίδα των φοιτητών, γιατί δεν θέλουν όλοι οι φοιτητές του μαθηματικού, για παράδειγμα, να γίνουν καθηγητές. Τώρα νομίζω καλύτερα θα μπορούν να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά να πούν. Ναι, θα δώσουμε το λόγο τώρα στην μόνη που δεν τον έχει πάρει μέχρι στιγμής το λόγο. Είναι η κυρία Σπυριδούλα Ζουμπάνου. Ναι. Ζουμπάνου, σωστά το λέω. Λοιπόν, Σπυριδούλα, σκέτο. Σε ακούω, Σπυριδούλα. Ναι. Αρχικά, όσον αφορά τη δικιά μου σχολή. Εγώ προσωπικά είμαι από το τμήμα παιδαγωγικού δευτεροβάθμιας. Είμαι πρώτο έτος. Πρώτο έτος. Άρα φρέσκια φοιτήτρια. Ναι. Θα μπορούσε να δίνονταν η δυνατότητα πρακτικής, όχι όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα εργασίας, αλλά θα μπορούσε να αφορά ένα πιο ευρύ... ναι, κάτι δηλαδή περισσότερο. Όσον αφορά όχι μόνο τη δουλειά, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε άλλους τομείς εργασίας, όπως αφορά κέντρα απεξάρτησης, οτιδήποτε άλλο. Εγώ, ας πούμε, ανήκω σε ένα τμήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι νέο τμήμα, το Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας. Ήταν παλιά, ήταν ΦΠΠΣ, το λεγόμενο ΦΠΠΣ. Αυτό το τμήμα τώρα δεν θα έχει μόνο τη δυνατότητα κάποιο άτομο, κάποιος απόφυτος, να εργαστεί μόνο ως εκπαιδευτικός. Απλά, ναι, όσον αφορά τις πρακτικές, καλό θα ήταν να μην δίνεται βάση μόνο στα σχολεία ή σε κάποιο δημόσιο τομέα, αλλά σε κάτι περισσότερο. Να ανοίξει η βεντάλια των δυνατοτήτων. Να ρωτήσω κάτι σχετικό. Ναι. Θα σας ενδιέφερε να έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε να παρακολουθείτε μαθήματα και σε άλλα τμήματα? Ναι.
Στο δικό μας συμβαίνει. Ναι. Στο δικό μας συμβαίνει. Σε λίγα συμβαίνει, σε κάποια συμβαίνει, ναι. Σε εμάς μπορείς να πάρεις μαθήματα επιλογής στο τρίτο έτος κυρίως και στο τέταρτο από όλα τα μαθήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά, συγγνώμη που πήρα το λόγο. Όχι, δεν πειράζει, διάλογο κάνουμε. Όσον αφορά την εξάσκηση, την άσκηση επαγγέλματος, σε εμάς συμβαίνει στο τέταρτο έτος, αν δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά δεν θα ήταν καλύτερο να συμβαίνει από το πρώτο ή από το δεύτερο έτος, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε κατεύθυνση. Γιατί προσωπικά δεν ξέρω τι κατεύθυνση να πάρω στο τρίτο έτος. Να ρωτήσω κάτι. Πείτε από το Λύκειο. Από το Λύκειο μας τα είπε ο Θωμάς πριν. Όχι. Αφού δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Όχι, αλλά προφανώς. Μία πτυχή είναι ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και μία άλλη πτυχή είναι και η πρακτική άσκηση, το ενδεχόμενο πρακτική άσκηση ήδη ας πούμε από τη δεύτερη Λυγείου. Προκειμένου τα παιδιά να συνειδητοποιούν τι συνεπάγει το κάθε επάγγελμα και να έχονται σε επαφή. Ξέρετε, κύριε Τάκη, υπάρχουν φοιτητές στα οικονομικά που βλέπουν για πρώτη φορά ζωή του λογισμό εταιρείας στα 25, στα 26, στα 27. Στα 19. Στα 19. Πρώτη φορά στα 19 είδε. Να σε ρωτήσω και σε έναν Ανδριάννα και σε έναν Σπυριδούλα. Συνειδητά επιλέξατε τη σχολή που επιλέξατε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Θωμάς έχει μια βάση. Την επιλέξατε γιατί θέλετε να ακολουθήσετε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα ή απλά για να έχετε ένα χαρτί πανεπιστημίου. Σπυριδούλα. Ωραία, λοιπόν. Όσον αφορά, ήταν στον τομέα ο οποίος μου αρέσει. Τι θες να γίνεις δηλαδή. Θα ήθελα κυρίως να πέρναγα πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι τόσο δευτεροβάθμια. Αλλά στην πορεία, καθώς πήγαινα στη σχολή και παρακολουθούσα τα μαθήματα, συνειδητοποίησα ότι αυτή η σχολή, την οποία παρακολουθώ τώρα, θα μου δώσει περισσότερες δυνατότητες. Επομένως, με ένα μεταπτυχιακό αργότερα, με κάτι παραπάνω, θα έχω τη δυνατότητα να εργαστώ ως μια απλή δασκάλα σε δημοτικό, αλλά θα έχω κάτι παραπάνω από μια απόφοιτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό, επομένως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόπιστη, ένα πολύ αξιόπιστο τμήμα. Άρα συνειδητά ήταν η, ήταν η επιλογή μας. Αδριάννα, εσύ. Εμένα μου άρεσε αυτό το τμήμα εξ αρχής. Είχα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που κάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλω να πω, το σκέφτηκες καθόλου με τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μετά. Δηλαδή είναι μια σχολή που σου αρέσει. Δηλαδή το μετά σίγουρα έπαιξε καθόλου ρόλο. Μετά, αλλά δεν υπάρχει το μετά σε 10 χρόνια. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Να. Και η ίδια η κυρία Κεραμέως είπε ότι σε 20 χρόνια δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τα επαγγέλματα κυρίως. Ναι, δεν ξέρουμε τι επαγγέλματα θα υπάρχουν. Αν θα υπάρχει το σχολείο με την έννοια που ξέρουμε σήμερα. Εσύ σταμάτη. Συνειδητά κι εσύ. Εμένα μπορώ να σου πω ότι ήταν η πρώτη μου επιλογή από το γυμνάσιο, το μαθηματικό. Μου άρεσε, ήξερα τι θέλω να κάνω. Εντάξει. Άρα, δηλαδή, καθηγητής να γίνεις, μαθηματικός ή όχι. Θέλω να ασχοληθώ και με αυτό. Και με αυτό. Και με αυτό. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τώρα τα πράγματα και με την εξέλιξη που έχει πάνω ζωή μου, μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά θέλω από το μαθηματικό να πάρω και μια κατεύθυνση προς τα οικονομικά, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα και έχει μια συνεργασία με το οικονομικό του ΕΚΠΑ και παρακολουθούμε και μαθήματα εκεί πέρα. Και θέλω να πάρω μια τέτοια κατεύθυνση. Και η Δήμητρα επίσης ξέρει τι θέλει να γίνει. Το έχει αποφασίσει, είναι γιατρός. Άρα μόνο ο Θωμάς έχει το μεγάλο ερώτημα. Τι θα ακολουθήσει. Εσύ, Θωμά, τι θες. Κοίταξε, αναγκάστηκα να ψάξω μόνος μου, να προσπαθήσω να πάω στο Πολυτεχνείο, σε κάποιες σχολές, να παρακολουθήσω τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού μπορεί να με βγάλουν. Πιστεύω πως Πολυτεχνείο τίνω. Απότερο σκοπός είναι η μηχανολόγη. Μηχανολόγη, μηχανική. Τώρα, επειδή να προσθέσω, να προσθέσω ότι προσωπικά επέλεξα ιατρική. Εντάξει, ναι, μεν επειδή έχω μια αδυναμία κτλ. Αλλά βασικά επειδή όταν κληθώ εγώ να κάνω το μηχανογραφικό μου, ξέρω ότι θα δω ένα χαρτί με πάρα πολλές σχολές, των οποίων πάνω από το 80% δεν θα ξέρω τι κάνω. Δεν θα ξέρω όχι μόνο τι σχολές είναι, αλλά αν όντως φοιτήσω σε εκείνη τη σχολή, τι θα κάνεις μετά. Τι θα είμαι. Και αυτό τι είναι. Κάνω σε αυτή τη σχολή. Και αυτό είναι άγριο, κύριε Υπουργέ. Έτσι. Τώρα, όταν σου λέει η μαθήτρια ότι το 80% των σχολών δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή ξέρω την ιατρική, την νομική,
τα μαθήματα τις παιδαγωγικές σχολές. Με ρωτάνε επαγγέλματα και μου έρχονται γύρω στα 20 στο μυαλό. Τελειώνει. Τα βλέπω ένα μηχανογραφικό που είναι γύρω στις πάρα πολλές σχολές. Και νομίζω και αυτό υπογραμμίζει την πολύ μεγάλη σημασία που έχει ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Και πώς πρέπει να γίνει σε μια ηλικία. Όχι τώρα, όχι στη β' ηλικία. Ακριβώς. Νωρίτερα, όταν τα παιδιά ακόμα αναπτύσσουν και ανακαλύπτουν κλίσεις και δεξιότητες. Γιατί αν το κάνεις δευτέρα ηλικίου, ίσως είναι αργά. Πρέπει να το κάνεις νωρίτερα, κατά τη γνώμη μας. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου είναι για την τρίτη γυμνασίου. Όταν τα παιδιά είναι ακόμα σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και προσπαθούν να καταλάβουν τι συνεπάγεται. Επειδή σωστά επισημαίνει ο εξυντάκτης μας, ο Ρενάτο Λέκα, ακούγοντας πριν τη Σπυριδούλα, όλοι με κάποιο τρόπο μιλάτε και για το μετά τη σχολή, δηλαδή για το μάστερ, για το μεταπτυχιακό κλπ. Το οποίο φαντάζομαι θεωρείται όλοι ως, όχι μια, ως μια πολυτέλεια πια, ως μια αναγκαιότητα έτσι, για το μετά. Όλοι θέλετε το μεταπτυχιακό να το κάνετε εδώ ή στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό. Όλοι. Μπορεί αυτό να αναστραφεί, κυρία Υπουργέ, και τα μεταπτυχιακά να είναι εδώ και να είναι τόσο καλά όσο αυτά που γίνονται έξω? Κύριε Τάκη, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε τη χώρα μας ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Προφανώς τα παιδιά μπορεί να θέλουν να πάρουν εμπειρίες απ' έξω και αυτό θεμητό είναι σε ένα βαθμό αλίμονο. Όμως έχουμε όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου τα πανεπιστήμια μας, τα οποία είναι εξαιρετικά πανεπιστήμια, να γίνουν πόλος έλξης φοιτητών από όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε προηγουμένως η φιλοσοφική. Η φιλοσοφική είναι το τμήμα εκείνο το οποίο έχει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα προσελκύει και ήδη εγγράφει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Τάκη. Να έρχονται φοιτητές απ' έξω, οι οποίοι να κάνουν καλοκαιρινά προγράμματα, οι οποίοι να είναι εδώ με τους φοιτητές μας μαζί και να κάνουν κοινά προγράμματα, διπλά προγράμματα. Να μπορούν οι φοιτητές μας να κάνουν κάποια χρόνια εδώ πέρα και να συμπληρώνουν τις σπουδές τους μετά στην Αμερική. Όλο αυτό στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστήμιων. Τώρα, επειδή το είπατε και πριν αυτό, πείτε μας δύο λόγια παραπάνω, γιατί αυτό το ανακοινώσατε μετά το ταξίδι σας με τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια που θα έρθουν, πώς, εν πάση περιπτώσει, και θα γίνει άμεσα αυτή η διασύνδεση? Κοιτάξτε. Το ενδιαφέρον είναι απτό, θα έχουμε αποτελέσματα γρήγορα? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοίχημα της κυβέρνησής μας. Ναι. Είναι μια μεγάλη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και δική μου προσωπικά να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό μας και τα πανεπιστήμια μας. Αυτό ξεκίνησε όταν επισκέφθηκα τις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο. Έκανα μια πρόταση σε έναν διεθνή φορέα που εποπτεύει συνολικά τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αμερική, που λέγεται το Institute of International Education, να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου θα έρθουν στη χώρα μας αμερικανικά πανεπιστήμια, θα βρεθούν μαζί με τα ελληνικά πανεπιστήμια και θα συζητήσουν τρόπους βάσει των οποίων θα μπορέσουν να εργαστούν στενότερα μαζί. Τι θα πει να εργαστούν στενότερα μαζί? Παράδειγμα. Ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών. Κοινά προγράμματα, διπλά προγράμματα, καλοκαιρινά προγράμματα. Όλα αυτά προκειμένου ακριβώς να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο πιθανές συνέργειες. Έρχονται τέλος Μαρτίου ένας σημαντικός αριθμός αμερικανικών πανεπιστημίων, πάνω από 20. Έρχονται προκειμένου να συναντηθούν με τα ελληνικά πανεπιστήμια και να συζητήσουν πλέον από κοινού πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα. Λοιπόν. Γιατί εδώ οφείλω να υπογραμμίσω, κύριε Τάκη, ότι η δουλειά του Υπουργείου δεν είναι προφανώς να επιβάλλει στο ΧΙ Πανεπιστήμιο ότι θα κάνει το τάδε. Να δώσει τις δυνατότητες. Εμείς δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε, κύριε Τάκη, και δύο πράγματα θέλω να κάνω εγώ προσωπικά. Το πρώτο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Θα ψηφίσουν προσεχώς διατάξεις που θα το καθιστούν πολύ πιο εύκολο για κάθε πανεπιστήμιο να κάνει αγγλόφωνα, να κάνει κοινά προγράμματα, να κάνει διπλά προγράμματα κ.ο.κ. Και το δεύτερο, να ανοίξουμε τις πόρτες. Να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών μας πανεπιστημίων και άλλων πανεπιστημίων. Και εδώ να τονίσω, δεν είναι μόνο η Αμερική. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες στην Ευρώπη πρώτα. Πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη. Τρία ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στα λεγόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο και το Γεωπονικό. Συμμετέχουν ήδη σε αυτά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στα οποία συμμετέχουν πολλά άλλα πανεπιστήμια. Οι συνέργειες είναι, συζητούνται ήδη και με τη Γαλλία και με την Ισπανία και με τη Γερμανία και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ισραήλ. Άρα υπάρχει μία εξωστρέφεια την οποία καλλιεργούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε τα φόντα. Μάλιστα. Απλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ως χώρα. Σωστό είναι. Θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα γυρίσουμε, το λέω από τώρα στα παιδιά.
ο καθένας θα κάνει μία πρόταση, την πρόταση που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πιο αποδοτική στην Υπουργό, για να κρατήσει σημειώσεις και να δούμε τι μπορεί να γίνει από τις ιδέες και τις προτάσεις που έχει ο καθένας. Και θα διαβάσουμε και κάποια μηνύματα δικά σας. Έχουμε αρκετά μηνύματα τηλεθεατών. Απευθύνονται τα περισσότερα στην κυρία Κεραμέως, για να δούμε αν μπορεί να μας δώσει και κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές αμέσως μετά το διαφημιστικό. Λοιπόν, αντιθέσεις μέρος τρίτο, πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια. Είμαστε στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής με την Υπουργό Παιδείας και μαθητές και φοιτητές, και ο λόγος είναι ξανά σε εκείνους, για τις ερωτήσεις τους, για τις απόψεις τους και για τις τοποθετήσεις τους προς την κυρία Υπουργό στο τελευταίο αυτό κομμάτι της εκπομπής. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες, από τη Σπυριδούλα. Ναι, λοιπόν, όσον αφορά... Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά τη δυνατότητα που θα δίνεται στα παιδιά που θα ξεκινήσουν τώρα τα αγγλόφωνα μαθήματα στη φιλοσοφική σχολή. Mm-hmm. Κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτό. Ανδριάννα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στα αγγλόφωνα και να πω ότι δεν υπάρχει υποδομή στα ελληνικά σχολεία αρχικά. Εννοείς να μαθαίνει κάποιος μια ξένη γλώσσα από το σχολείο για να είναι έτοιμος για να κάνει μετά ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα. Ναι, καθώς και το ότι πλέον θεωρείται δεδομένα και τα αγγλικά. Mm-hmm. Θέλουμε και άλλες γλώσσες. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Mm-hmm. Χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες, πληροφορική σίγουρα. Mm-hmm. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Τώρα, για να μιλήσουμε έτσι σοβαρά, υπάρχει περίπτωση να μάθει κανείς ξένη γλώσσα από το σχολείο μόνο? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καμία. Καμία, κυρία Υπουργέ. Απαντήσω συνολικά. Ωραία αυτό. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, ξεκινάνε, έρχεται ξέρω, καθηγήτρια, καθηγητής μέσα. Το πρώτο πράγμα πρώτα είναι ποιοι από εδώ έχετε πάρει αυτό το διπλώμα, ποιοι έχετε πάρει αυτό το διπλώμα. Το θεωρεί αυτονόητο ότι έχετε δώσει για διπλώματα εκτός σχολείου. Επίσης χωρίζονται και σε προχωρημένη και αρχάρι. Ναι. Βέβαια, πάντα μπορούν να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Δηλαδή, κάπως προχωρημένοι να βελτιώσουν, να μάθουν κάτι καινούργιο ή να εξασκήσουν. Το δικό σου ερώτημα, Σταμάτη, γιατί άκουσα πριν στο διάλειμμα τις έλεγες της Υπουργού για τα κολέγια, την αναγνώριση και όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Δεν θέλετε να τελειώσουμε πρώτα με τα αγγλόφωνα, τα κάνω τώρα? Όχι, να πες τη δική σου ερώτηση. Τα σημειώνει όλα, οπότε θα απαντήσει συνολικά. Πέρασε ένα νομοσχέδιο πολύ πρόσφατα που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους φοιτητές από τα ιδιωτικά κολέγια. Γενικά, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο νομοσχέδιο αυτό όσον αφορά τα δικαιώματα. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι συνέβη, τι γίνεται με τα δικαιώματα, ποιοι μπορούν να γνωριστούν και ποιοι όχι, και γενικά τι ακριβώς γίνεται? Και ως αυτό το ερώτημα του Σταμάτη, προσθέτω και ένα ερώτημα ενός τηλεθεατή μας που θέλει να σας ρωτήσει τι γίνεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων μηχανικών πρώην ΤΕΗ. Υπάρχουν και εκεί, λέει, ευρωπαϊκή επιταγή. Πρέπει να γνωρίζει ο Υπουργός ότι αναγνωρίζονται παντού εκτός από την Ελλάδα. Και η διαδικασία αντιστοίχησης αποφύτων πρώην ΤΕΗ Αθήνας και Πειραιά, όπως έχει γίνει και σε άλλες σχολές παλιότερα, γιατί δεν γίνεται και τώρα κάτι αντίστοιχο? Και τελειώνουμε με το Θωμά. Εγώ ήθελα να σταθώ περισσότερο στο φαινόμενο brain drain, δηλαδή η εκπαίδευση, η δημόσια εκπαίδευση βλέπει τους μαθητές ως μια επένδυση, δηλαδή εμείς μορφωνόμαστε από τη δημόσια εκπαίδευση, είμαστε μια επένδυση για το ελληνικό κράτος, δηλαδή μορφωνόμαστε, μας παρέχεται ο γνωσιολογικό οπλισμό, μετά εμείς θα ανταποδώσουμε σαν ένα επιστημονικό μυαλό, σαν ένα εργατικό χέρι, και να μην πάμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι λίγο παράλογο να παίρνω την ελληνική μόρφωση και να πηγαίνω στο εξωτερικό και να κάνω καλά πράγματα εκεί. Γιατί να μην έρθει ο πρόεδρος στην Ελλάδα? Αυτό. Δηλαδή, οι χρηματιστικές, ας πούμε, να έρθουν λεφτά, ας πούμε, στο τομέα της παιδείας. Mm-hmm. Η Δήμητρα. Εγώ βασικά να ολοκλήρωσα αυτό. Για τα αγγλικά ήθελα να πω περισσότερο. Απασχολούν πολλούς, βλέπω, το θέμα των αγγλικών. Ωραία. Ας ξεκινήσω από αυτό. Στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η αύξηση των ωρών και της αγγλικής και επιπλέον ξένες γλώσσες. Όπως επίσης, όπως θεσπίστηκε ήδη το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, αντιστοίχως και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε την διδασκαλία και την πιστοποίηση γλωσσών εντός του σχολείου
και την πιστοποίηση δεξιοτήτων στην πληροφορική. Αυτό που είπατε για την πληροφορική, εγώ θα πάρω την αφορμή από το Θωμά, γιατί έχουμε το ίδιο μαράζι με το interactive και όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπουν οι νέες τεχνολογίες στο γυμνάσιο και στο λύκειο και στο δημοτικό ακόμα. Κοιτάξτε. Διάβαζα πριν από 2-3 χρόνια η Τουρκία, την λέμε όλα αυτά για την Τουρκία, έκανε μια τεράστια συνεργασία με την Apple, έκτισε και άνοιξε και εργοστάσιο η Apple στην Τουρκία. Και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια tablets είναι αυτή τη στιγμή σε τουρκικά σχολεία. Κοιτάξτε. Εμείς ακόμα το έχουμε. Μην το λέτε. Υπάρχει πολύς εξοπλισμός σε δημόσια σχολεία. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικές, το Φωτόδεντρο και άλλες, στις οποίες υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από μαθητές. Προφανώς μπορούμε να πάμε καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Και ξέρετε είναι και ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες που δεν υπάρχουν καν βιβλία. Όλα είναι σε ένα τάμπλετ. Γι' αυτό σας είπα κιόλας. Ο μαθητής πάει με το τάμπλετ στο σχολείο του και τα έχει όλα. Προφανώς. Κοιτάξτε. Και οικολογικό. Κοιτάξτε. Και είναι και οικολογικό, σωστά. Και δεν μπορείς να το κάψεις και στο τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι βασικό. Και οι διαδραστικοί πίνακες. Υπάρχουν πολλές μεγάλες επενδύσεις που να κάνει κανείς στην εκπαίδευση. Πάντως, μεγάλος αριθμός δημοσίων σχολείων είναι πολύ εξοπλισμένος με τέτοια μέσα. Προφανώς μπορούμε να πάμε καλύτερα. Μπορούμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο. Όχι, λέω να μπει ως κουλτούρα. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε τι λέω, να μπει ως κουλτούρα εκπαίδευσης. Και γι' αυτό τα νέα προγράμματα σπουδών αφορούν σε μεγάλο βαθμό και διαδικτυακό υλικό, το οποίο θα καλούν οι μαθητές να συμβουλεύονται, προκειμένου ακριβώς να προετοιμάζονται για τα επιμέρους μαθήματα. Τώρα, αναφορικά με τα αγγλόφωνα που με ρώτησες πριν. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το πρώτο αγγλόφωνο το οποίο ιδρύεται στη χώρα μας σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό έχουμε συνολικά ίσως πάνω από 100 αγγλόφωνα αυτή τη στιγμή προγράμματα στη χώρα μας. Ο στόχος είναι να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές και ήδη έχουν αρχίσει και εγγράφονται ξένοι φοιτητές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απευθύνεται αποκλειστικά σε μη Ευρωπαίους πολίτες, το τονίζω. Έχει δίδακτρα, άρα έσοδα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, άρα χρήματα περισσότερα για την καλύτερη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Γι' αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πρέπει να σας πω, κύριε Τάκη, ότι από τότε που εμείς στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εμείς θα ενισχύσουμε την εξωστρέφεια, έρχονται διαρκώς προτάσεις από πανεπιστήμια αναφορικά με αγγλόφωνα που μπορούν να δημιουργηθούν. Αλλά είναι σωστό και αυτό που λέει η Ανδριάννα, να μπορούν και Έλληνες να κάνουν κάποια αγγλόφωνα μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό γίνεται ήδη. Με μία ουσιαστική γνώση ξένης γλώσσας που θα πάρει κανείς από το γυμνάσιο και από το δημοτικό. Υπάρχουν ήδη πολλά μεταπτυχιακά τα οποία είναι στην Αγγλική και προφανώς τα οποία φοιτούν Έλληνες και αυτό προφανώς είναι σκημένο προκειμένου να μπορέσουν και εν συνεχεία να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις. Παιδιά, μπορεί να γίνει κάτι για να μαθαίνει κάποιος μια ξένη γλώσσα από το δημοτικό και το γυμνάσιο, να τη μαθαίνει σωστά και να μην χρειάζεται και το φροντιστήριο. Γι' αυτό ακριβώς τα νέα ορολόγια προγράμματα που θα βγουν για την επόμενη σχολική χρονιά θα δείτε μια αύξηση στις ώρες και των Αγγλικών και της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής. Ναι. Άρα υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση ακριβώς για την καλλιέργεια των συγκεκριμένων αυτών γνωστικών αντικειμένων και δεξιοτήτων. Τώρα, αλλά αν είναι η ώρα του παιδιού, όπως λέγαμε περισσότεροι. Εντάξει, κοιτάξτε. Τι θα γίνει για να εξελιχθεί όλο αυτό? Θα σας πω τι θα γίνει. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα, και θέλω να το τονίσω αυτό πάρα πολύ, είναι η επένδυση στον εκπαιδευτικό. Είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Έχουμε ήδη βγάλει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις και σκοπεύουμε ως Υπουργείο να εστιάσουμε πάρα πολύ στην επιμόρφωση. Ξέρετε, μπορεί να λέμε πολλά για την εκπαίδευση, αλλά άμα η πολιτεία δεν επενδύσει πρώτα στον λειτουργό, πρώτα σε αυτόν ο οποίος σας διδάσκει, αν δεν του δώσει πρώτα τη δυνατότητα να επιμορφωθεί, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε μια ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρώτο μέλημά μας είναι πώς θα επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς και πώς θα τους δώσουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, προκειμένου ακριβώς να σας προσφέρουν εσάς μια καλύτερη παιδεία. Ναι. Να απαντήσω και στα. Να προσθέσω βασικά ότι αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά και στα σχολεία, να υπάρχει μια αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Διότι το ότι θα μπουν παραπάνω ώρες δεν συνεπάγεται και με το ότι θα γίνεται σωστό μάθημα και θα μπορεί ένα παιδί να μην χρειάζεται να πηγαίνει φροντιστήριο και να δίνει τα πτυχία, τα ξενόγλωσσα πτυχία που πλέον θεωρούνται απαραίτητα. Και αναγκαία η χρήση μιας, τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Ακριβώς, ιδίως των Αγγλικών, να τα δώσει από το σχολείο χωρίς να χρειάζεται να πάει φροντιστήριο. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται ουσιαστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση δυστυχώς καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς θα την επαναθεσμοθετήσουμε. Πρώτα την αξιολόγηση σχολικής μονάδας ως
Ναι, πάντως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά τα ίδια πια βεβαίως ζητάνε την αξιολόγηση και, των καθηγητών. Και αξιολόγηση εκπαιδευτικών, η οποία θα έχει το στόχο και να επιβραβεύει τους αρίστους και να δίνει κίνητρα για βελτίωση μέσω επιμόρφωσης. Επειδή δεν έχουμε πολύ ώρα, απαντήστε και στο Σωτήρι για το θέμα των. Λοιπόν, και στον τηλεθεατή μας. Λοιπόν, μιλάμε για την ερώτηση για τα λεγόμενα κολέγια. Τι είναι τα κολέγια? Είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Όπως ένας απόφυτος ελληνικού πανεπιστημίου, φιλόλογος για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου να ασκεί στα επαγγελματικά του δικαιώματα και να είναι φιλόλογος στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας απόφυτος ενός πανεπιστημίου ξένου έχει τη δυνατότητα και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί στα επαγγελματικά του δικαιώματα στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Εξομοίωση, αυτοματοποίηση? Όχι. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οποίας οι απόφοιτοι αυτοί έρχονται, υποβάλλουν αίτηση, εξετάζεται ενδελεχώς το πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρακολούθησαν. Εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, απορρίπτεται η αίτηση. Εάν καλύπτει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, τότε εξετάζεται και το ενδεχόμενο για τις σταθμιστικά μέτρα. Δηλαδή, επιπλέον μαθήματα, πρακτική άσκηση κ.ο.κ. Άρα, καμία εξομοίωση, καμία αυτοματοποίηση, δεν μιλάμε για ακαδημαϊκή αναγνώριση, μιλάμε όμως για μια θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τι σου λέει? Ότι ο κάθε Ευρωπαίος υπήκος πρέπει να μπορεί να ασκεί τα επαγγελματικά του δικαιώματα ελεύθερα σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, είναι μια ρύθμιση που ισχύει από το 2010. Έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Από όλες. Συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε λίγους μήνες πριν τις εκλογές από την τελευταία κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν προβλέψαμε, απλά επαναφέραμε αυτή την παλιά ρύθμιση, την προηγούμενη ρύθμιση, γιατί είναι ξεκάθαρη επιταγή και βασική αρχή, θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού δικαίου. Όπως εσύ μπορεί να θελήσεις να πας να γίνεις φιλόλογος στη Γαλλία με βάση τα πτυχία και τα δικαιώματα που απέκτησε, τα επαγγελματικά δικαιώματα που απέκτησε στην Ελλάδα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάποιος ο οποίος έχει υποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μπορεί να ασκήσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Τώρα, για να μην αφήσουμε παραπονεμένο και τον τηλεθεατή μας, αυτό που ρωτάει για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων μηχανικών πρώην ΤΕΗ. Πονεμένη ιστορία. Χρόνιο πρόβλημα. Γίνεται μια προσπάθεια ήδη αναφορικά συνολικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα στον κλάδο αυτών. Δεν μπορώ να σου πω ότι το έχουμε λύσει σε 6 μήνες, όμως είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε ήδη. Άμα επιτρέπετε, κύριε Τάκη, και την ερώτηση του Θωμά. Ο Σταμάτης, έχεις καλυφθεί, Σταμάτη, από την απάντηση. Ναι, πλήρως. Ωραία. Ο Θωμάς για το brain drain. Για το brain drain. Ρώτησε ο Θωμάς σε τι βαθμό επενδύουμε τελικά στην παιδεία. Και πως ένας νέος, ακούγοντας τα ποσοστά ανεργίας, μπορεί να κάτσει στη χώρα και να μην φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Και όχι μόνο και τις αμοιβές και τους μισθούς και όλο το περιβάλλον που υπάρχει. Η επένδυση και τη δυνατότητα έρευνας και όλα αυτά που γίνονται. Η επένδυση στην παιδεία για την κυβέρνηση αυτή είναι η πιο σημαντική επένδυση που θα κάνουμε στη χώρα μακροπρόθεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την παιδεία που θα δώσουμε σήμερα σε εσάς θα εξαρτηθεί τι χώρα θα έχουμε αύριο. Μπορεί να μην δούμε τα ωφέλη αμέσως. Θα τα δούμε μετά από πολλά χρόνια. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην προσχολική εκπαίδευση. Μέχρι να δούμε τι θετικές συνέπειες θα έχει το συστηματικό νηπιαγωγείο από τα 4, θα πρέπει να περάσουν 10 και 15 χρόνια. Άρα είναι μακροπρόθεσμα ωφέλη, όμως θεωρούμε ότι είναι η πιο, αν θέλετε, αποτελεσματική επένδυση που μπορεί να κάνουμε στη χώρα. Και γι' αυτό καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Ήδη έχουμε αυξήσει τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Ήδη εγώ ετοιμάζω ένα πλήρες σχέδιο για τον Πρωθυπουργό με μια πιο στοχευμένη και αυξημένη επένδυση οικονομική στην παιδεία. Και επειδή αναφέρθηκε στην ανεργία, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά πρόσεξε τα νούμερα. Ενώ έχουμε μια δυσθεώρητα υψηλή νεανική ανεργία, πάρα πολλούς νέους που δεν βρίσκουν δουλειά, απ' την άλλη έχουμε πολλούς εργοδότες που ψάχνουν νέους με συγκεκριμένες δεξιότητες και δεν βρίσκουν. Α, εδώ, εδώ είναι, και πάνε εδώ κολλάει, και προσλαμβάνουν. Κολλάει μια ερώτηση. Άρα τι, πού χάνουμε? Χάνουμε στο πάντρεμα μεταξύ των δύο. Μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών αγών. Μια ερώτηση ενός άλλου φιλοκρότη, τηλεθεατή. Χρειαζόμαστε, λέει, όχι μόνο πτυχιούχους, χρειαζόμαστε και υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, ανθρώπους που κερδίζουν εργάτες κλπ. Αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική εκπαίδευση αφενός και με μια κοινωνική κουλτούρα δεκαετιών που λέει ότι κάποιος για να είναι κοινωνικά αποδεκτός πρέπει να είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός και αρχιτέκτονας. Και από εκεί πέρα το χάος. Υπάρχει δυστυχώς μια κακώς ενωμένη νοοτροπία. Ναι. Αυτή πώς μπορεί να ξεριζωθεί? Κοιτάξτε, ούτε αυτό αλλάζει τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως πρέπει να σας πω ότι εμείς θα ξεκινήσουμε μια συστηματική καμπάνια
προκειμένου να μπούμε σε κάθε σπίτι και να εξηγήσουμε τα σημαντικά ωφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κύριε Τάχη, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε περίπου 30% των μαθητών που φοιτούν σε επαγγελματικά λύκεια. Σε άλλες χώρες αυτό το ποσοστό είναι 55, είναι 60, είναι 65. Είναι πάρα πολύ υψηλότερο. Θα μου πείτε, άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη βιομηχανία. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια κακώς εννοούμενη νοοτροπία. Ότι τα επαγγελματικά λύκεια δεν είναι το ίδιο επίπεδο με τα γενικά. Είναι λάθος. Και όχι μόνο είναι λάθος, αλλά άμα δει κανείς τα ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, θα δει ότι πολλές φορές τα επαγγελματικά λύκεια έχουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά απορρόφησης. Άρα, ξεκινάμε μια συστηματική προσπάθεια για να, αν θέλετε, να επικοινωνήσουμε τα σημαντικά ωφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και για να φύγει και αυτό που λέμε κοινωνική απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και θα σας πω και το εξής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πληροφορική. Επάγγελμα του μέλλοντος. Τα περισσότερα επαγγέλματα που ανοίγουν είναι στην πληροφορική. Ξέρετε τι ποσοστό των φοιτητών μας ακολουθεί σπουδές πληροφορικής? Πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι, αλλά συγγνώμη που επιμβαίνω. Εμάς υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι περνάνε από τα ΕΠΑΛ και δεν έχουν το γνωστικό επίπεδο που έχουν οι μαθητές από το ΑΗ σε μαθήματα κρίσεως, όπως η μικροοικονομική θεωρία ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν έχουν το γνωστικό επίπεδο, δεν θα αποφοιτήσουν. Δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι για να το έχουν. Γιατί ναι, είναι διαφορετική. Και γι' αυτό γίνεται σημαντική προσπάθεια. Και πρέπει να σας πω, κύριε Τάκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα θεσπίσουμε και πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Πέρα από τα γενικά πρότυπα, τα οποία μπορώ να εξαγγείλω και εδώ από την εκπομπή σας, ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο προγραμματισμό είναι για 24 πρότυπα σχολεία. 24 πρότυπα λύκεια. 24 πρότυπα γυμνάσια και λύκεια. Και 38 πειραματικά. Υπάρχει προγραμματισμός και για πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Ωραία. Κλείνοντας και πριν να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους φοιτητές που είναι απόψε εδώ, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω εγώ με βάση την επικαιρότητα του τελευταίου διαστήματος και με αφορμή και αυτή την εγκύκλιο που πήρατε πίσω για αυτή τη θρησκευτική οργάνωση που υποτίθεται θα πήγαιναν τα παιδιά αυτό. Υπάρχουν εφημερίδες στην δεξιά πλευρά, να το πω έτσι, που σας χαρακτηρίζουν ως πολύ αριστεροί και υπάρχουν και εφημερίδες στην αριστερά, Αυγή και λοιπά, που σας χαρακτηρίζουν ως θεούσα. Τι είναι τελικά η Νίκη Κεραμέως? Είναι αριστερή, είναι δεξιά, είναι θεούσα, τι ακριβώς? Αυτό δείχνει όμως το ότι υπάρχουν αυτές οι τόσο αντικρουόμενες απόψεις, σε τι βαθμό δεν στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι με ρωτάτε συγκεκριμένα. Έχω συγκεκριμένες φιλελεύθερες πεποιθήσεις, οποίες έχω αποδείξει στο σύντομο πολιτικό μου βίο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία πράττει στην πολιτική του διαδρομή. Δεν άγγεστε και φέρεστε, όπως λένε κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, από θρησκευτικές οργανώσεις και λοιπά, και από εδώ εκείνο και τ' άλλο και τούτο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο θα αγόμουν και θα φερόμουν από θρησκευτικές οργανώσεις, όταν για παράδειγμα έχω κάνει κάτι το οποίο θεωρούσα πολύ σημαντικό, την απαλληφή του θρησκεύματος από το πολιτήριο. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα που έχει γίνει επί των ημερών μου στο Υπουργείο, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε από αριστερή κυβέρνηση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έδωσε αρκετές απαντήσεις υπουργός. Νομίζω ότι έγινε μια έτσι ωραία συζήτηση. Ούτε τελειώνουμε με μια συζήτηση, αλλά κάποια πράγματα υπόθηκαν και είναι ωραίο ότι υπόθηκαν από τους ανθρώπους που τους αφορά αυτά που κάνει η υπουργός και θα τους αφορά. Κατά συνέπεια, να ευχαριστήσω πολύ τον Θωμά Γεωργίου, μαθητή της Τρίτης Λυκείου, την Δήμητρα Μπίτζα, μαθήτρια στην Δεύτερη Λυκείου, τον Σταμάτη Ψαρό στο Μαθηματικό, την Ανδριάνα Ρούτσι στο Οικονομικό στην ΑΣΟΕ και την Σπυριδούλα Ζουμπάνου στην Φιλοσοφική και φυσικά και την Νίκη Κεραμέως που ήταν εδώ απόψε, που κάναμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, που είναι ωραίο να την κάνουμε με υπουργούς και με τα αντίστοιχα, τους αντίστοιχους ανθρώπους που τους αφορούν. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τάκη, εγώ προτρέπω τα παιδιά να μου στέλνουν προτάσεις. Και κλείνω με αυτό σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχα κάνει όχι σε κανάλι, αλλά εκτός καμερών με φοιτητές. Μου είχαν προτείνει να φτιαχτεί μια πλατφόρμα η οποία θα παντρεύει τη ζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση και την προσφορά εταιριών για πρακτική άσκηση. Αυτό ήδη υλοποιείται. Πάντως και σήμερα κρατήσατε ή σημειώσατε πολλά. Αναλυτικές σημειώσεις. Γιατί είναι, τα παιδιά μας μετέφεραν την πραγματικότητα που βιώνουν σε καθημερινή βάση. Να ευχαριστήσω φίλες και φίλοι και εσάς πολύ και για τα πολλά μηνύματα και για τα καλά λόγια και για τις ερωτήσεις. Θα ανανώσουμε το ραντεβού των αντιθέσεων για την επόμενη Δευτέρα στις 11.30 ακριβώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.